Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμα ένα πρωί στους εθέρες της πόλεως, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του σύμπαντος, συντονισμένη η ανθρωπότητα, να ξυπνήσει και να πορευτεί, να συνεχίσει, καθότι δεν ακουγόμαστε μόνο στην Ελλαδίτσα μας που ανοίγει τα ματάκια της, ακουγόμαστε και στα άλλα τα ημισφαίρια που είναι απογεύματα και βράδια. Τα σκεφτόμαστε τα βράδια, αυτά μας φάγανε, αλλά τα πρωινά μας αναγένουνε καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 8 στο Λίμπερο 107,4. Στην τεταρτούλα μας σήμερα, 28 του μηνού, μάρτυρος δάμονος πρεσβυτέρου είναι σήμερα, εορτάζουν ο δάμον και ο δάμονας. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες και ο Εζεκίας. Έτσι, επί του πιεστήριου μια νέα εορτή προστίθεται στα εορτολόγια μας μετά την χθεσινή μεγάλη αναφορά και αναζήτηση όσον αφορά το θέμα της φανουρόπιτας. Φαίνεται ότι άκουσε μέχρι και η Όλγα Κεφαλογιάννη το την εκπομπή μας, επηρεάστηκε και έφτιαξε φανουρόπιτα. Άβαφη, λέει, με μαγιό και καφτάνι μας δείχνει βήμα-βήμα πως φτιάχνει τη φανουρόπιτα. Αφού πρώτα είχαμε εδώ τον φούρναρη να μας εξηγεί, αλλά να μην πολύ καταλαβαίνουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει το συγκεκριμένο, συγκεκριμένη πίτα, γλυκό, όπως θέλετε να το ονομάσετε, μπορείτε, το superfood. Βρήκε τρόπο η βουλευτρία της Νέας Δημοκρατίας να μας ανταγωνιστεί. Αλλά με μαγιό, λέει, και καφτάνι και άβαφη. Μία από εμάς, ταπεινότατη, ταπεινότατη. Τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να μας κυβερνάνε. Ανέβασε, λέει, στο Instagram ούτε μία, ούτε δύο, αλλά τέσσερις φωτογραφίες, όπως διαβάζουμε στο ρεπορτάζ. Δεν ανέφερε το ούτε τρεις. Που δείχνει πως φτιάχνει φανουρόπιτα άβαφη φορώντας ένα καφτάνι και το μαγιό της. Προφανώς φιλοξενούμενη στην κουζίνα ενός εστιατορίου με τα μαλλιά σχεδόν υγρά μαζεμένα πίσω. Με τα μαλλιά σχεδόν υγρά. Τι σημαίνει σχεδόν υγρά? Μήπως είχαν τίποτα έτσι με αλλού στα λίγδα? Όχι, δεν νομίζω. Φορώντας το μαγιό της και ένας προκόκκινο καφτάνι, βουλευτής Αθηνών Όλγα Κεφαλογιάννη, κάνει και ομοιοκαταληξία το καφτάνι με το Κεφαλογιάννη, αποφάσισε να φτιάξει μια φανουρόπιτα για να τιμήσει την παράδοση της ημέρας. Δείχνει λοιπόν βήμα-βήμα πως φτιάχνει το μείγμα, το μείγμα το χτυπάει στο χέρι με αυγοδάρτι. Και όχι στο μίξερ, το απλώνει στο ταψί και το φουρνίζει. Όπως επισημαίνει στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram, χρησιμοποίησε 9 υλικά. Υπάρχει παραλλαγή της φανουρόπιτας με 7 υλικά. Να άκουγαν το λόγο, επειδή θα καταλαβαίνανε τους λόγους. Γιατί και πώς δεν είναι παραλλαγή? Έτσι πρέπει να είναι. Το μόνο που δεν αποκαλύπτει η Όλγα Κεφαλογιάννη είναι τι ζήτησε από τον Άγιο Φανούριο να τη φανερώσει, όπως απαιτεί το έθιμο. Φυσικά από κάτω τα σχόλια των ακολούθων τη έχουν πάρει φωτιά. Καλά υπουργείο, φαντάζομαι, διότι ή το η βασική υποψήφια του να αναλάβει το Υπουργείο Πολιτισμού, ένα διευρυμένο Υπουργείο και Τουρισμού μαζί, πράγμα το οποίο εν τέλει δεν επιτεύχθηκε, ήταν από τις μεγάλες εκπλήξεις όσον αφορά τον καταρτισμό του νέου κυβερνητικού σχήματος πριν από 1,5-2 μήνες, πότε είχαμε εκλογές. Όταν λέμε εμείς ότι παρέχουμε επικαιρότητα, παρέχουμε τεχνογνωσία, παρέχουμε τάσεις ζωής από το λόγο επειδής, να μας ακούτε ότι τα ακούτε εδώ στις 6 και 10 και 11, μετέπειτα αποτελεί την ατζέντα της ημέρας. Καλημερίζουμε και την πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό στη σημερινή εκπομπή. Καλημέρα.
Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα, είπαμε. Είμαι λίγο βαριεστημένος. Ναι. Μ' ακούς? Σ' ακούω. Λοιπόν, άκου να δεις. Ναι. 2-2 τις προβλέψεις που είπαμε. Ναι. Και οι δύο δεν πετύχανε. Εννοείται. Τι θα κάνανε. Εν τω μεταξύ ήρθαν το ακριβώς αντίθετο. Ούτε αυτό, ισοπαλία. Τι, αυτό θα ακούμε, Λευτέρη. Η μόνη πρόβλεψη που έβγαλες ήταν ότι θα χαλάσει το καράβι και θα πάω στην Αμοργό. Τίποτα άλλο δεν έχεις πιάσει τη ζωή σου. Εν τω μεταξύ, αγόρασα και 6 σουρωτήρια. Μάλιστα, 6 σουρωτήρια γιατί... Γιατί θα πίνω σουρωτή όταν βλέπω τον Ολυμπιακό στο Champions League. Μάλιστα, δεν σε χάλασε που πέρασε για 19η φορά. Δεν με χάλασε γιατί μαζεύει βαθμούς για τις άλλες ελληνικές ομάδες. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Σουρωτήρια από εδώ και πέρα. Σουρωτήρια. Λοιπόν, μήπως θα πάρει σουρωτή για να χωνεύει. Καλημέρα, σουρωτήρια, 6 σουρωτήρια, γεια. Μάλιστα. Θα λέγαμε ότι στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μπορούν να ομιλούν για σκηνή. Ο Ολυμπιακός χθες με μια μεγάλη εμφάνιση κατάφερε να πάρει εκ νέου την νίκη απέναντι στην Κρασνόνταρ και να οριστικοποιήσει, να πάρει την πανηγυρική πρόκριση στους ομίλους του Champions League για 19η φορά. Εντυπωσιακός ο αριθμός, 9 φορές ο Παναθηναϊκός έχει περάσει ομίλη, 5 η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ καμία από τις όσες διεκδίκησε τέλος πάντων την είσοδό του στο όνειρο, 5-6 φορές νομίζω ότι έχει πράξει αυτό ο δικέφαλος του Βορρά μετρώντας τις άριθμες αποτυχίες. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα από Ξωτική Σταυρούπολη. Η Όλγα Κεφαλογιάννη των Φτωχών. Είμαι. Έτσι. Κι εγώ άβαφος. Άβαφος και με καφτάνι. Και με καφτάνι. Κάνω τις πίτες. Ο Φανουροπιτάκιας είμαι, έτσι. Έτσι, ναι, ναι. Και σε έχω και τέτοιο, όπως το λένε, φρέσκο ρεπορτάζ. Χθες πήγα και στο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου, εκεί στην Παπάφη. Α, πήγες ως εκεί, μάλιστα. Ναι, έκανα αυτοψία. Mm-hmm. Λοιπόν, έπρεπε να κάνω, μπορώ να το ανεβάσω σήμερα, να κάνω κανένα story. Είχε τουλάχιστον σε μια... Πώς είναι, τι να σε πω, πώς ελέγχουν στα αεροδρόμια, ξέρω εγώ, και αυτά, τις βαλίτσες, αυτά, όταν πας... Για να μετράς το μέγεθος και αναλόγως να χρεώνεται. Είχε, ας πούμε, δυο πάγκους, mm-hmm. θέλω να σου πω, και είχε κάγκελα το ένα τ' άλλο, mm-hmm. ένα μέρος τέλος πάντων που είχε καμιά 60 άτομα ουρά, ναι. που είχαν ο καθένας από μια φανουρόπιτα. Σοβαρά μιλάς. Και περνούσαν από τον πάγκο και είχε τρεις παπάδες έτοιμες, ας πούμε, έτσι, και πέραν το σχήμα, ας πούμε, του σταυρού, έτοιμοι να σταυρώνουν και κάνουν αυτό. Σταυρώνανε, έφευγε. Σταυρώνανε, φεύγανε. Πλάκα κάνεις. Έλεγα μια ευχή. Σοβαρά. Ναι, ναι. Έχονται τέτοιο. Τέλειο. Ρεπορτάζ. Τέλειο. 60 άτομα, ας πούμε, ουρά, περνούσανε. Είχε ένα, πώς θα το πω, κάπως το είχαν χτίσει κάπως έτσι ένα, το τέτοιο, πήγαινε εκεί πέρα, τάκ τάκ το ευλογούσανε, έφευγε. Άλλος, επόμενος και τελείωνε έτσι αυτά. Και μετά, ξέρεις, όλες κόβανε τη φανουρόπιτα, μοιράζα στον κόσμο, κοιτούσε, ξέρεις, μεγάλες στιγμές. Πώς την έκανε ο άλλος. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε μέρημνα και οργάνωση. Οργάνωση, ναι. Να το γνωρίζει ο κόσμος για του χρόνου. Να μην τρέχει τώρα έτσι δεξιά και αριστερά στον Άγιο Φανούρι. Τελευταία στιγμή, Έλληνες. Αυτά από την προηγούμενη μέρα τα διαβάζει ο παπάς. Mm. Τώρα ήδη πρόλαβαν. Κανονικά την προηγούμενη μέρα πας στην εκκλησία και κάνουν. Υπάρχουν όχι και ανήμερα. Ανήμερα υπάρχουν κάποιοι. Εμείς ναι, εδώ που διαβάζαμε ναι, τα εορτολόγια έλεγε την ίδια ημέρα. Ναι, ναι. Δεν μπορείς εσύ τώρα να αθετήσεις τα όσα μας βλογάει η εκκλησία. Και αυτά εκεί πέρα είναι και στενοί δρόμοι το ένα τ' άλλο. Μήπως πήγαν αλλά... να φανερώσουν εκεί, Άγιος Φανούριος είναι στην Τούμπα κοντά, μήπως πήγαν να φανερώσουν πότε ο ΠΑΟΚ θα περάσει στους ομίλους του Champions League. Ήταν και αυτό έτσι. Τι πίτες να κάνουμε ολόκληρο, να κάνουμε μια, πώς κάνουμε στις αίρες, τη μεγαλύτερη μπουγάτσα. Ναι, μεγαλύτερη φανουρόπιτα. Μεγαλύτερη φανουρόπιτα. Να γράψουν και ρεκόρ Guinness, τουλάχιστον να μας μείνει το ρεκόρ Guinness. Ναι.
Μπορεί. Απλά σκέφτηκα εγώ μετά του χρόνου. Για άλλους τα λιγούρια, όχι για μας και ναι. τέτοια. Mm-hmm. Κάτι φίλου μου. Για... Πιστεύω υπάρχει το καλύτερο καμάκι μπορείς να κάνεις έτσι. Στη φανουρόπιτα. Πώς. Γιατί κοιτάς μια ωραία. Mm-hmm. Λες, μπορώ να δοκιμάσω από τη φανουρόπιτά σας. Mm-hmm. Κατάλαβες. Ή αυτό που πάνε... ζήτησες να σου φανερώσει είμαι εγώ. Γιατί πιθανότατα. Πούμε, ναι, ναι, μπορεί και αυτό. Ναι. Μια κοπέλα μπορεί να πήγε να τη φανερώσει. Ποιος μπορεί να είναι έτσι, ας πούμε, ναι, ναι. ο μέλλον σύζυγός της. Όπως βάλεις, ας πούμε, το. Τα κουφέτα κάτω από το μαξιλάρι, το λένε και έτσι, βάλει τα κουφέτα, τα κουφέτα λέω, τη φανουρόπιτα κάτω από το μαξιλάρι, θα γεμίσει και ένα μυρμήγκια. Ναι, ναι, και λέει να σε φανερώσει το πρόσωπο που θα παντρευτείς και τέτοια. Μάλιστα, είμαστε βαθύτητα συγκινημένοι λοιπόν, το ότι υπήρξε μέρημνα, ενδεχομένως η εκπομπή μας θα συνετέλεσε σε αυτό, στο να βοηθούν. Έτσι, πρώτοι εδώ. Απλά να πω έτσι λίγο, γιατί βρήκα και έναν χωριανό μου ακροατή που μας ακούει κάθε πρωί, θέλει την ανωνυμία, λίγο με μάλλον σε με λέει θέλω να είσαι πιο σοβαρός. Ναι, ναι. Ντροπιά στο χωριό μας. Ναι. Ξέρω, λέει, ναι. Προσωπικά και τι είσαι, ας πούμε, που είσαι ένα επαγγελματίας, ναι. νοικοκύρη, παιδί για σπίτι και βγάζεις άλλο πρόσωπο και με μάλλον σε με έπληξε. Μάλιστα. Γι' αυτό πρέπει να είμαι λίγο πιο... Να δώσουμε λίγο στην όχι, να είμαι λίγο πιο χαλαρός, ας πούμε, και να δώσουμε τόπο στα νέα ταλέντα και νέα αυτά. Και έχω εδώ ένα νέο ταλέντο. Όπα, όπα, μάλιστα. Έχω ένα νέο ταλέντο εδώ πέρα. Είναι έτσι, ίδια σχολή Παφούλια Φωτιάδη και εσύ. Όπα, όπα, κάτσε. Αυτό σημαίνει τώρα μη γεμίζεις με ευθύνες. Είναι, ναι. Για να ακούσουμε. Θα γίνω coach. Θα γίνω coach. Ναι, coach. Life coach. Που μετά γίνονται manager και κάνουν έτσι. Ναι, ναι. Ας τον πρόλογο για να δούμε αν θα δικαιωθείς. Είναι το φιλαράκι μου. Το λέμε Παρατσούκλι, έρχεται έτσι τα βράδια βραδινός τύπος. Να έρχεται σε επισκέπτες. Μια φορά και το Φωτιάδη έχουν μια κόντρα Μάλιστα. Το λέμε Μουτζαχεντίν. Μάλιστα. Αλλά το φωνάζουμε Μούτζα. Ωραία. Παφούλια σπάφι. Ακόμα καλύτερα το κάνατε, ναι. Για να ακούσουμε. Θέλω να είσαι έτσι, αυτό μη φοβάσαι, είναι πρώτη φορά που βγαίνει, κανένα ναι, κούτο. Ναι, ναι. Μίλα έτσι, ναι. Ξέρεις, ο Μπάμπης θα σε βγάλει το ταλέντο σου. Δεν περίμενες, το βάτισμα του πυρός. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μουτζαχεντίν σε ονομάζουν, γιατί? Ξέρω εγώ. Δεν ξέρεις. Και στο κόψαν και στο κάνανε Μούντζα. Ναι. Μάλιστα. Είναι πως λέμε Ρίμπο, έχει ένα υποκοριστικό, έτσι, μεγάλοι παίχτες. Είσαι φίλος του Φούρναρη από Σταυρούπολη. Ναι. Μάλιστα. Και τι κάνεις τέτοια ώρα πρωί-πρωί εκεί πέρα? Κάθομαι. Κάθεσαι. Τι άλλο να κάνεις? Ο Φούρναρης και αυτός κάθεται. Παίρνει τηλέφωνο στα ράδια. Έτσι. Σε χαρακτήρισε μεγάλο ταλέντο. Ναι, ναι. Ως προς τι? Ποιες είναι οι δεξιότητες σου, ποιες είναι έτσι οι αρετές σου? Αυτά είναι μεγάλο επιχειρηματίας. Μεγάλο, ακόμη ένας μάλιστα. Χαιρόμαστε, η εκπομπή μας είναι εκπομπή Tendex, είναι εκπομπή όλου του φιλελεύθερου κόσμου, ο οποίος συσπηρώνεται γύρω από το λόγο επειδή μεγάλο επιχειρηματίας, ως προς τι, ποιο είναι το αντικείμενο δραστηριοτήτων? Αντικείμενο. Τι είσαι μεγάλο επιχειρηματοσύνη σας? Έχω... Πώς να το πω? Με δικά σου λόγια, δεν χρειάζεται να... Θες να αναλάβεις και εσύ το φούρνο μήπως, γιατί υπάρχουν πολλοί μνηστήρες και υποψήφοι και τον γυροφέρνεις και πηγαίνεις εκεί βραδιάτικα να δεις πώς δουλεύει, αν δουλεύει κτλ. Ναι. Μάλιστα, ναι. Λαλίστατος, λακωνικός θα έλεγα εγώ. Μάλιστα. Τι ομάδα είσαι? Παοκάρα. Τι θα ήσουν, εντάξει, το είτε. Μάλιστα, έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε μου. Μούντζα. Για το πρώτο σου, έτσι, τα πρώτα αναγνωριστικά βήματα στην εκπομπή μας και ευελπιστούμε να τα ξαναπούμε στο μέλλον. Να σε καλά. Ναι. Δεν δικαιώσε τις προσδοκίες ο φίλος μας ο Φούρναρης. Έχω ένα μεγάλο, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι το να μπεις μέσα στο γήπεδο και κατευθείαν να κάνεις 2-3 γκολ δεν συμβαίνει και πολλές φορές. Πρέπει έτσι να πατήσεις χορτάρι, να μυρίσεις, να αντιληφθείς και σιγά σιγά ενδεχομένως να λάβεις, ας πούμε, τις νέες δεξιότητες. Αλλά το λόγο επειδή ούτως ή άλλως είναι μια εκπομπή που βγάζει τα ταλέντα, δίνει τόπο στα νέα παιδιά, στις νέες φωνές, στις νέες προσωπικότητες. Και αυτό πράττουμε καθημερινά 6 με 8 στο 2-31-0-2-87 και 3-8. Για νέα και παλιά ταλέντα μπορούμε να συσπηρωθούμε. Καλημέρα, αν μας περίμενε η γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Καλημέρα.
Εννοείται, έχουμε και τα μηδέν μας εδώ. Καλημέρα. Βάβη, καλημέρα. Καλημέρα, να τα ταλέντα μας. Καλημέρα. Σήμερα μας καλημέρα, έρχεται στη δράση. Μας ταξιδεύεις. Δεν έχει βγει ο ήλιος ακόμη. Μα δεν βγαίνει ο ήλιος που καρτερώ. Το να μίσω φωτεινά. Ναι. Και λέω μια καλή παρέα να βρω εκεί να μιλήσω στην Θεσσαλονίκη ή σχετικά σε εσένα. Τι καλά, τέτοια μου λες και με συγκινείς. Σήμερα είμαι μόνος μου κι εγώ, σαν και εσένα στα λιμενάρια. Είμαι μόνος, έχεις το κεφάλι σου. Γιατί δεν μόνος. Δεν μ' αφήνουν να ησυχάζω. Τι. Μια χαζομάρα ακούς που και που γιατί. Ωχ, χαρακού χαζομάρες, μου κλείεται. Δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Λέει άλλο. Καλά είμαστε, εκεί στα λιμενάρια και εσύ μόνη. Όχι, στο σπίτι μου, στο μπαλκονάκι. Στο μπαλκονάκι, ναι, δεν υπάρχει κάποια ψυχή έξω εκεί να κυκλοφορεί. Το λιμάνι, τα γιώτα. Το λιμάνι. Το λιμάνι. Α, το λιμάνι, τη φωτιά στο λιμάνι. Τι ωραία, τι ωραία. Αχ, καλό. Γεμάτο μαγαζιά, συζήτηση. Γεμάτο μαγαζιά. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι. Τι ωραία, τέτοιες εικόνες θα μας μεταφέρεις. Αν έρχοσαι εδώ και με παίρνεις τηλέφωνο, θα έκανα μια. Θα με φτιάχνες. Α, τέτοιο μαλλιοτάγαρο είμαι. Ναι, χρόνο. Πάμε στα ανώτερα νησιά να πούμε οι κοροϊδάρες, δεν ερχόμαστε εκεί πέρα που έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Πολύ σάκα, πολύ το θεωρεί το καλύτερο να πει της Ελλάδος. Τι θάσο. Ναι, και όμως, έτσι λένε, στην ψυχή το λένε, τώρα δεν ξέρω. Πού το λένε. Ψυχικά το νιώθω. Ψυχικά λοιπόν η Θάσος είναι το καλύτερο νησί της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι. Έτσι λένε πολύ, κάτι μαγικό. Είσαι στο μυαλό, κάτι μαγικό. Ναι, έτσι. Μάλιστα. Υιοθετώ. Έγινε, σε φιλούμε. Τσαου. Ψυχικά του καλύτερου νησί η Θάσος, μάλιστα. Η Θάσος η οποία έχει μια παράδοση, θα έλεγα εγώ, στους serial killers και στα φωνικά πέρα από τον Σεχίδη. Το έχουμε ξαναναφέρει, νομίζω έχει κανένα 2-3 ιστορίες θασοκεντρικές ή με ανθρώπους που καταγόνται από τη Θάσο που έχουν γίνει επεισόδια στον κόκκινο κύκλο, άντε στο θέσω έτσι. Δεν θα σου προχωρήσουμε παραπάνω. Ψυχικά του καλύτερο νησί. Είναι νέος τρόπος να βαθμολογούμε. Και μ' αρέσει. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα, Πάπη. Καλημέρα. Το Κατερινάκι ήταν σου τηλέφωνο. Ναι. Καλημέρα, δεν την κατάλαβα γι' αυτό. Να την πω την καλημέρα. Πρώτον, έχω να πω κάτι. Προσπάθησα να πάρω πρώτος. Ναι. Σοβαρά σου μιλάω τώρα. Δεν έχω πλάκα σαν τα. Δεν γίνεται. Ορκίζομαι και τέτοια. Τελικά ο Λευτέρης είναι Ολυμπιακός του λόγου επειδή πάντα μπαίνει, είναι στους ομίλους, είναι μόνιμα μέσα στον όμιλο. Έτσι. Πήγα να πάρω πρώτο σοβαρά σημειλάω, λέω θα κάνω την έκπληξη σήμερα. Ναι. Θα βγω. Και ξαφνικά εκεί που κάνω, τον ακούω, τον αγαπημένο μου κατά τα άλλα. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση να τον... Πρέπει να κάνεις, να φτιάξεις τηλέφωνο που να κερδίζει και τον, τον Λευτέρη. Λοιπόν, ξέρεις τι σκέφτηκα από χθες, Μπαμπή, με το φουρνάρι της καρδιάς μας. Σαν να έκανε φανουρόπινα για μποντιμπιλτεράδες μου φάνηκε αυτό. Κάτι μπάρες, μποντιμπιλτεράδες. Δεν σου φάνηκε λίγο έτσι. Δεν ξέρω, μου ήρθε ένα φλάς τώρα. Είναι και όλοι οι ντούκια να πούμε, πηγαίνουν στα σιδεράδικα και κουπανιώσαν. Ναι, και γίνονται εκεί πέρα μποντιμπιλτεράδες ας πούμε. Και σκεπτόμενος τη φανουρόπιτα του φούρναρη, δεν σου έβγαλε λίγο bodybuilding, cranberries, κάτι τέτοια, μπάρες. Κοτζιμπέρι και κάτι τέτοια. Ναι. Όλα αυτά τα... Αυτή η σκέψη σήμερα μου ήρθε αυτή η σκέψη. Αυτό ήταν για bodybuilder, δεν ήταν για φανουρόπιτα. Δηλαδή πιστεύω άμα πήγαινε εκεί στην ουρά τους παπάδες, δεν θα του σταυρώναν. Θα τον έλεγα αγόρι μου, αυτό είναι για γυμναστήριο, δεν είναι για εδώ πέρα. Ναι, γι' αυτό και... Δεν ξέρω, κάπως έτσι. Ναι, δεν ξέρω, μήπως έχει έτσι άλλες βλέψεις, ας πούμε, να στραφεί, ας πούμε, σε ένα νέο αντικείμενο. Και ήθελα να πω ότι συγκινήθηκα πάρα που λέμε την κυρία Κεφαλονιάννη, είμαι ήδη συγκινημένος. Έκανε πάλι το θρησκευτικό της χρέος πάλι. Βέβαια, και άβαθη, αυτά πρέπει να τα πούμε με σχεδόν βρεγμένα μαλλιά. Όπως αναφέρεται αν θέλεις, να σου πω, η όλη λεπτομέρεια πάνω στην είδηση ήταν αυτή το άβαθι. Για μένα αυτό έπαιξε ρόλο στην είδηση. Τα άλλα όλα τα ξεπερνάω, τα αφήνω.
Και έχω καιρό, προσκαλώ τον Μιχάλη να βγει. Μάλιστα. Έχω καιρό. Ναι, έχει καιρό να εμφανιστεί, ίσως και αυτός έχει κάποιες δουλειές. Και ένα θέμα που δεν καταλάβατε από χθες, που σήκωνε μεγάλη συζήτηση, ήταν οι λουκουμάδες στην Μυτιλήνη. Δεν το κατάλαβα. Αυτό είναι η είδηση. Αυτό ήταν η είδηση που για το λόγο επειδή. Σηκώνει μέχρι και δύο μέρες αυτό, αλλά τέλος πάντων δεν την καταλαβαίνω. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Δεν μπορούμε να τα συγκεντρώσουμε όλα σε μία ημέρα. Τι να, θίγονται τόσο πολλά ζητήματα που δεν πρέπει. Η φάση είναι ότι μετά σε κλέβουν και σε ακολουθούν άλλοι. Αυτό είναι πρέπει να υπάρχει και ένα τρίτο ημίχρονο. Δηλαδή, καλύτερες φάσεις του λόγου επειδή να αναλύονται σε μία άλλη εκπομπή, ας πούμε, ένα post-game. Για την εκπομπή μας. Γι' αυτό. Μάλιστα, λοιπόν, έγινε. Καλημεριζό, θα μπούμε δυνατά. Ναι, ναι. Τι μέρα είναι σήμερα, γιατί μπερδεύει. Τετάρτη είναι. Τετάρτη, εντάξει, εντάξει. 28. Θα μπούμε, ναι. Έτσι. Αυτό. Επιτελέσαμε το βασικότερο ρόλο της εκπομπής. Είπαμε τι μέρα είναι. Μας ρώτησε ο ακροατής και την είπαμε σωστά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Στον ήρωα της εκπομπής Μπάφη θέλω να πω καλό ταξίδι, γιατί δεν πιάνει το κινητό του. Το παίρνω τηλέφωνο 4 φορές και δεν πιάνει. Ακούς Μπάφη? Ναι, ακούω. Καλό ταξίδι στον Μπάφη, να πάει στην Μυτιλήνη. Ναι, και Μπάφη, μην ξεχάσεις τις δύο εξάδες, τη μία Ντουτζίνα, Ούζο, Πλωμαρίου, Πιτσιλαδί. Μάλιστα, και μην κάνεις διαφήμιση. Και λουκουμάδες, λουκουμάδες. Και λουκουμάδες και τα Ούζα. Μπάφη, έγινε... δύο εξάδες μου έχεις υποσχεθεί, ε. Έτσι. Σίγουρα, καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καταρχήν, πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε? Έχω πάρει τηλέφωνο. Mm-hmm. Περιμένω να μιλάνε. Ακούω το Λευτέρη, μιλάνε διάφοροι. Mm-hmm. Και μετά ξαναμιλάει ο Λευτέρη και εγώ ακόμα περιμένω. Είχε και μια γραμμή καβάντα. Δεν ξέρω. Ναι, κάπου στο ενδιάμεσο. Αφού παίρνει με δύο γραμμές, όντως. Παίρνει με δύο γραμμές. Ναι, αλλά άφησε λίγο ένα κενό. Πώς το έκανε αυτό? Αυτό, ναι, αυτό είναι θέμα εμπειρίας. Αυτό είναι, ναι, θέμα εμπειρίας. Τι νομίζεις, τι είναι, τίποτα μαλλιωτάγωρος? Να πούμε ότι ο Σεχίδης ζει και πίνει φραπέ μαζί με τον Elvis Presley, να τα πούμε αυτά. Ναι, ναι, και μαζί με τον Μάκαρο. Ναι, ήθελα να πάρω από νωρίς, ευτυχώς. Ναι. Αυτό που δεν ήθελα να ακούσω ήταν ο Χριστόφορος, ρε φίλε. Ναι. Γιατί θα έκανε άσκηση τάρους και... Δεν μπορώ να ακούω όταν νικάει το Μεντεγίν να βγαίνουν οι οπαδοί της ομάδας και να χαίρονται για τον πρόεδρό τους και για όλα αυτά. Σαν να μου λες όμως τώρα ότι να βγει ο Χριστόφορος. Κάπως έτσι, ας πούμε, εκλαμβάνω. Εγώ χθες, επειδή δηλητηριάστηκα και αμάρτησα και έπαιξα στοίχημα, έχασα 760 πραγματικά ευρώ που θα έπαιρνα. Τι έπαιξες? Έχασα over 1,5 την Krasnodar. Μάλιστα. Over 1,5, γιατί δεν βγήκε? Όχι, over 1,5 να βάλει δύο γκολ Κράσνοντα. Α, καλά, τα μαλλιωτάγαρα αυτά. Δεν πήγε περίπτωση. Και δεν το έβλεπα το μάτς. Ακούω, ναι, στο μαγαζί που ήμουν 1-0 Κράσνοντα, 1-1. Λέω εντάξει, θα το βάλει κάποια στιγμή. Ως που με δώσαν τα φίδια, γιατί έμαθα ότι βγήκαν και τα υπόλοιπα όλα. Ναι. Για τα μαλλιά. Και... το μάτς τελείωσε ακριβώς εκεί. Σκοράρει 1-0, ορμή, πάμε γερά παλικάρια τέτοια. Στα καπάκια τρώει τον γκολ και έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει μετά Κράσνοντα. Δεν έχει κουράγιο να κάνει τίποτα. Ένα γκολάκι για την τιμή των όπλων. Ολυμπιακός φέτος τρώει γκολ όχι απλά με το σταγονόμετρο. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι όλες οι ομάδες, δηλαδή κάνουν καλαμπούρι, Άρης, τέτοιο το ένα το άλλο, που πειράζουμε, εντάξει, φίλε περήφανος, αλλά υπάρχει μια ομάδα που είναι ντροπή πραγματικά. Μάλιστα. Εννοείται. Δηλαδή για όλα, για τα πάντα. Για τα πάντα. Δηλαδή, αν ήμουν, δεν θα μπορούσα ποτέ να ήμουν οπαδός αυτής της ομάδας. Βλέποντας όλα αυτά. Προφανώς, δηλαδή, γι' αυτό και κάτι άλλο. Όπως και ο παδός του Ολυμπιακού, δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι ο παδός του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε στα σημαντικά για το μάτς με τη Βενεζουέλα. Ναι. Φίλε, φάνηκε η δουλειά της κυβέρνησης. Βεβαίως. Το σκάουτινγκ, χωρίς Γιάννη. Βέβαια. Με πιπίνι, φίλε, θα κάναν όλα αυτά. Έπρεπε να κάνει τη μετάδοση. Ναι, η Άσουν πιπίνι. Ναι, έπρεπε να την κάνει. Ήταν χωρίς μετάδοση. Τα έδειχνε το κανάλι της FIBA σε streaming. Θα έπρεπε το συγκεκριμένο. Ίσως θα τους βρούμε μπροστά μας στο παγκόσμιο, δεν ξέρουμε. Εγώ έχω άλλο ερώτημα. Αν αυτή ήταν η ομάδα που αναγνωρίσαμε, μήπως έχουμε αναγνωρίσει άλλη εθνική? Γιατί παίζουν και κάτι τέτοια θέματα με τη Βενεζουέλα. Δεν το ξέρω. Μάλιστα, αυτό πρέπει να δευτείς. Για την περίπτωση Μποχωρίδη και για όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν με τους καλοθοσφαιριστές που παίζουν σε ΠΑΟΚ και Άρη,
Καταρχήν δεν έχουν ρόστερ οι ομάδες, αυτό πρέπει να το ξέρουν. Πάνε, αυτό που δεν έχει καταλάβει ο κόσμος ότι είναι πρώτοι υποψήφοι για υποβασμό. Είναι όλοι τους ελεύθεροι, γιατί είναι απλήρωτοι. Ναι, όχι, ναι. Όχι. Είναι όλοι τους ελεύθεροι. Οποιαδήποτε στιγμή κάνουν την προσφυγή και φεύγουν. Δηλαδή και αυτό τώρα είναι πολύ άσχημο που πάει να κάνει ο πρόεδρος. Δηλαδή τι πάει, πάει να κόψει κάποια χρήματα που δεν έχει λάβει ούτε ευρώ το παιδί. Ναι, καλά εννοείται λοιπόν, τώρα. Αλλά τόσα χρόνια αυτό δεν γίνεται στον αθλητισμό, κόβουν τα λεφτά των αθλητών. Είναι κάποιος που έφερε λεφτά στην ομάδα του Άρη. Ποιος έφερε λεφτά? Ο Μποχωρίδης. Είχε με μεταγραφή, δεν ξέρω. Με μεταγραφή, βέβαια. Αλλά είχε φέρει ένα εκατομμύριο. Ναι, γενικότερα πάντα οι καλαθοσφαιριστές, οι ποδοσφαιριστές και οι λοιποί εργαζόμενοι στις αθλητικές ομάδες και στους λόγους. Τις περισσότερες φορές σε αυτές τις περιπτώσεις χάνουν τα λεφτά, αλλά έχεις από πίσω την πίεση του φιλάθλου, του οπαδού που λέει: άρα να πούμε, ρε κόψε τώρα, δεν θέλεις, ξέρω εγώ, να παίρνεις λεφτά για την ομαδάρα. Καταλάβες. Λοιπόν, και να πάρει τηλέφωνο, να πάρει ο κύριος Μπάμπης από το Αράου, να μας πει γιατί δεν μπόρεσε να κάνει το βήμα παραπάνω ο Young Boys. Παράλίγο, τι ακριβώς παίζεται στην ομάδα και αν πρέπει να μεσολαβήσει ο πατριός του φίλου μας για να. Για να πάει κάποιος παράγοντας, μεγαλοπαράγοντας να βοηθήσει. Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τα λέμε, για χαρά. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Έλα, Παρμάς. Έλα, αγόρι μου, έλα που είσαι. Καλημέρα, τι γίνεται. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Και εγώ καλά είμαι. Σ' ακούω, σ' ακούω. Γι' αυτό γίνομαι ακόμη καλύτερα. Περιμένω να ξημερώσει να ψάξουμε τη Σουζάνα. Τι να ψάξεις? Τη Σουζάνα. Ποια Σουζάνα? Μια γελάδα, ρε, συνέχεια να πούμε, την έχω ψωνίσει να πούμε. Την Τατιάνα τη ζωή που έλεγε και ο Πανούσου. Σουζάνα λέγεται, Σουζάνα λέγεται, η γελάδα. Ναι. Και την τολό του Τιχαγιά να την βάλει μεγάλο και σε μην ακούγεται. Μάλιστα. Γιατί, ποιος την ονόμασε Σουζάνα? Αυτός που την έχει ο ιδιοκτήτης. Μερακλής. Ναι. Τώρα να κατέβω στη Θεσσαλονίκη, θα πάω με η Μάρη να φέρω ένα GPS να τη σοκαρφώσει αυτή, να την εντοπίζουμε. Δεν γίνεται να μας βάζει σε μπελιάδες κάθε φορά. Εξαφανίστηκε η Αγελάδα. Ναι, ρε φίλε, ναι, ναι. Είναι δυνατόν. Και το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να την αρμέξει ο άνθρωπος. Πώς γίνεται μια Αγελάδα να εξαφανιστεί? Με ζωηρή αυτή, από μικρή πήγε και στα ζωηρή. Σουζάνα, Σουζάνα είναι, φαίνεται από το όνομα, έχει ένα ταπεραμέντο. Ναι. Πώς, μα οι αγελάδες δεν είναι σταθερές σε ένα σημείο, κάθονται εκεί, βοσκάνουν και αυτό, κατεβάζουν γάλα. Αυτή έφυγε. Ξοχώραφες τώρα, δεν τις έχει μέσα στο στάβλο. Καλό καιρό και βοσκάνα δέσποτες, αλλά όχι να φύγει κιόλας από το κανονικό. Μπορούμε να δώσουμε κάποια χαρακτηριστικά της Αγελάδος, να κάνουμε μια ανακοίνωση από εδώ αν μας ακούνε? Ο Λόλεχ είναι μια μαύρη ντάμκα στο πίσω δεξιμπούτι. Ντάμκα, τι είναι, ντάμκα η βούλα? Μια βούλα, έτσι πώς να σε πω. Μάλιστα. Μεγάλη. Να κάνω εγώ την ανακοίνωση. Ένα-δύο. Εχάθη Αγελάδα ολόλευκη με μία ντάμκα στο δεξί μπουτί στην περιοχή Σαμαρίνας Γρεβενών. Περίπου ώρα. Από χθες το απόγευμα κάτι. Αγνοείται η τύχη της. Αμπελαλέ. Αγνοείται η τύχη της. Από τις 6 το απόγευμα. Όποιος γνωρίζει ή όποιος έχει κάποιες πληροφορίες να επικοινωνήσει με το καφενείο. Είμαι εμάς. Με σένα και εσύ να δώσει σήμα. Μάλιστα, ωραία, ωραία. Ελπίζω να βρεθεί γρήγορα η Αγελάδα, γιατί πρέπει να κατεβάσει και το γάλα. Και ναι, όλα πάρμα, ναι, 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 ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Καλά, θα επικοινωνήσουμε. Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως, μάλιστα. Έτσι. Σουζάνα, αντίθεση, τρελή Αγελάδα. Αχαχαχαχα. Κορίτσι μου, γύρνα πίσω στο βοσκό σου. Το κτηνοτρόφο σου, μάλιστα. Όποιος γνωρίζει, επαναλαμβάνω, εχάθη άσπρη Αγελάδα με μία ντάμκα στο δεξί μπούτι στην περιοχή της Σαμαρίνας Γρεβενών. Αγνοείται η τύχη της από χθες το απόγευμα στις 6. Παρακαλώ, είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Να όπως επικοινωνήσει με τον σταθμό στο 231-0-287 και 3 οκτάρια. Θα πρέπει να κάνουμε τη μικρή μας διαφημιστική ανάπαυλα. Και θα επιστρέψουμε, θα ζητήσω συγγνώμη στη γραμμούλα. Εδώ είμαστε. Λίγο πριν την επαφή. Εκτός αν έχει πληροφορίες για την Αγελάδα, ας τις κρατήσει. Εντάξει, 2-3 λεπτά είναι. Θα τη βρούμε. Όπα, όπα, κάτσε τώρα εδώ. Ναι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4. 6:38 πρώτα λεπτά. Και εμείς ξυπνάμε για ακόμη ένα πρωινό πάρα πολύ δυναμικά. Επικοινωνούμε. Το 2-31-02-87 και 3 οκτάρια FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526.
Και λόγω επειδή στα Facebook και στη σελίδουλα μας και εκεί στα inbox καλημερίζουμε και την φίλη μας τη Σοφία που μας στέλνει τις καλημέρες της. Καλημερίζουμε και την γραμμούλα η οποία ήτο στην αναμονή, αλλά όχι πια. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Θα δώσω προγνωστικά. Δώσε να παίξουμε τα αντίθετα. Θα δώσω προγνωστικά. Άκου Μπάμπη, θα δώσω 4 με 5 άσους ή διπλά και ναι, θα τα παίξετε το αντίστοιχο. Ωραία. Δηλαδή το αντίστροφο. Επίσης, να ρωτήσω τον κύριο Μπάμπη για τρίτη φορά, ναι, πόσες τρύπες έχει το ελβετικό τυρί. Δεν έχει απαντήσει. Μάλιστα. Και να μου απαντήσει και μια τελευταία ερώτηση. Ποια άλλη χώρα εκτός της Τουρκίας ήταν ντε με κουδέτερη στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Γεια. Μάλιστα. Και δεν έδωσε ποτέ προγνωστικά. Καταπληκτικό. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. Καλημέρα. 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 Καλώς το να. Καλώς το να. Μην ακούς από το ίντερνετ. Θα μας χάσεις. Έχεις καθυστέρηση. Το κλείνω το ίντερνετ. Κλείστο, κλείστο. Ναι. Τώρα ομιλούμε από το τηλέφωνο. Το κλείνω, δεν το κλείνω. Το χαμηλώνω. Έτσι, το ναι, έτσι το χαμηλώνεις. Τι κάνεις, πώς είσαι. Καλό καιρό έχουμε, αυτό, έχουμε βροχές, σταμάτησαμε. Ρωσίας έχουμε τώρα, πανιζέστες οι πουλές. Πανιζέστες το καλοκαίρι, μπαίνουμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο. Τώρα θα αρχίσουμε να ψήνουμε. Τι να ψήνετε. Ψυχήματα θα αρχίσουμε. Για ποιο λόγο, έχει καμιά γιορτή εκεί στο Αράου. Γιατί πρέπει να έχουμε γιορτή για να ψήσουμε. Σωστό και αυτό. Δεν χρειάζεται, για μας είναι κάθε μέρα γιορτή. Οι Ελβετοί θα αργήσουν τώρα σιγά σιγά να πεις εκεί τον Αθηναίο. Ναι. Θα αργήσουν τα κασέρια να... μάγκα μου. Λοιπόν, θέλω να μας φέρεις ένα ελβετικό τυρί, δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Ένα καλό ελβετικό τυρί, όταν έρθεις. Έχει στην Ελλάδα. Ναι, αλλά... Ένα, θέλουμε ένα ελβετικό τώρα εδώ στην... Ποιο είναι ελβετικό τυρί εδώ στην Ελλάδα. Ελβετικό είναι το... Στην Ελλάδα... Καλύτερα διάγει από εδώ πέρα. Ναι. Στην Ελλάδα θέλω. Ναι. Η μάρκα είναι. Την πω Emmentaler. Α, αυτό είναι ελβετικό. Μάλιστα, το ξέρουμε. Το ξέρουμε, ναι. Το είναι ελβετικό. Αυτό που λέει ο άλλο. Με τις τρύπες. Το τρύπιο το τέτοιο. Ναι. Το εργοστάσιο πήγαμε, το είδαμε. Είναι στην Πέρνη. Μάλιστα. Εκεί που είναι οι Young Boys. Οι Young Boys, οι οποίοι χθες δεν τα κατάφεραν απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Δεν κατάφεραν, τι κάνουμε. Ναι. Παραλίγο να πάρω την πρόκριση, παρόλο το ότι ο Ερυθρός Αστέρας αγωνιζόταν και με 10 παίχτες. Εντάξει, οι Ελβετοί δεν έχουν κοιμή. Οι Ελβετοί... Στο τέλος βέβαια φέρνει την κόκκινη, στο 96. Μαζεύουν χρήμα αυτοί, δεν σου διαφέρει. Μάλιστα. Αυτούς τους δουλειά που χτες είχαν πάλι, παλεύουνε. Σφίμε λέγονται, παλεύουνε, έχουνε, κάνονται και σου λέει με πιάσεις, πιάσε με και να παλέψουμε. Α, έχουν και αυτοί πάλι σαν τους παιχλιβάνιδες που λέγαμε χθες, αλήφονται ναι, με λάδι. Ναι, εδώ είναι πολύ αδοτέριο. Ωραία, ωραία. Πάλι ξεκίνημα, νέοι αγώνες. Ναι. Και γίνεται, ο άλλος δεν κέρδισε στους τύχημα. Τι να κερδίσει εδώ. Ψαονίκη, ρε κουβά πέσουν. Τι? Δίνει και προγνωστικά, παίρνει και, θα παίρνει και άλλους στο λαιμό του. Ναι, πέρα. Σίγουρα οι άλλοι ακούνε και παίζουν τυφλά. Ίσα ίσα παίζουν τα αντίθετα και κονομάνε. Είναι και αυτή μία μέθοδος. Νομίζεις, ναι, με ευτική. Όπως το Ραπτόπουλο, αυτά που λέει δεν βγαίνουν, άμα τι θα παίξει, έτσι είναι και αυτός. Μάλιστα. Άλλο τι γίνεται. Καλά είμαστε, ωραία. Άκουσα. Με τα ποδοσφαιρικά μας, με τα έτσι μας, με τις ειδησούρες μας. Κομπλέ. Προχωράμε με τα ταλέντα μας. Πορευόμαστε. Χάθηκε μια γελάδα στην Σαμαρίνα. Ελπίζουμε να καταφέρουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Μια γελάδα στη Σαμαρίνα μας πήρε ένας φίλος και μας ενημέρωσε. Εδώ έκανε μια ανακοίνωση. Αγελάδα, ναι, ήταν έτσι Ελευθέρας Βοσκής. Και τώρα δεν τη βρίσκει ο Βοσκός για να την αρμέξει, να βγάλει γαλατάκι πρωί-πρωί. Τέτοια ζητήματα. Πρέπει να την πήραν Ινδύ. 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 Αυτή ξέρεις. Πώς δεν ξέρεις. Προσκυνάνε τη σφύλα. Εντάξει, γιατί παρόλοι πάνε εκεί, κάθονται λίγο, την προσκυνάνε και φεύγουν. Σαν το εκκλησάκι. Πώς περνάνε εδώ πέρα έξω από τις εκκλησίες κινηθίες. Μα δεν σπάζουν και αγελάδες, δεν τρώνε. Ναι, δεν τρώνε, όχι. Σου λέω πώς είσαι μες στο λεωφορείο, περνάς ας πούμε από ένα εκκλησάκι και είναι όλες οι θιώσεις μέσα και σταυροκοπιώνται. Έτσι κινδύ μπορεί να πέρασε να δεν την αλλαγή. Δεν μου λες, Βάπη,
η βασίλισσα της Ελλάδος του, που ήταν η Βασολομήτηρ, η μητέρα, πήγε σε συνδύση, είχε πάει. Πού είχε πάει αυτή? Ποια βασίλισσα από όλες, γιατί είχαμε πολλές βασίλισσες. Η τελευταία, βρε. Η Φρυδερίκη. Φρυδερίκη. Ή η Σοφία. Αυτή. Η Σοφία είναι παντρεμένη στη Ισπανία. Άστηρο. Ναι, υπήρχε και αυτή. Ναι, ναι. Φρυδερίκη, στη συνδύση που πήγε αυτή. Λοιπόν, δεν ξέρω την ιστορία, να σου πω την αλήθεια, αλλά θα το ψάξω. Δεν ξέρεις. Θα το ψάξω εδώ, γιατί κάνουμε ενδελεχώς το ρεπορτάζ μας. Είναι κάτι το οποίο... Άλλαξη. Ναι. Και θρησκεία, κάτι τέτοιο είχα ακούσει, δηλαδή. Κέριο ζήτημα, ναι, δεν το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Θα το ψάξω. Θα το ψάξω. Γιατί στις 10 Αυγούστου είχαμε, εδώ λέγεται Quartier Fest. Ναι. Είχαμε φέστα. Ναι. Ψήσαμε γειτονιά. Αχα, σαν το πανηγύρι του Φίνικα το 15 Αύγουστο, το ξέρεις αυτό? Κάθε γειτονιά. Όχι. Το καλύτερο. Η γειτονιά. Εδώ η γειτονιά που είμαστε, ο δρόμος που είμαστε όλοι, ψήνουμε, μαζευόμαστε. Ας πούμε, ψήνει ο καθένας. Ναι. Παίρνει και υπάρχει ψησταριά. Έτσι κάνουν και στο Φίνικα το 15 Αυγούστου, 14 και 15 Αυγούστου μάλλον καλύτερα. Κάθε γειτονιά βγάζει τη δικιά της ορχήστρα έξω, καρέκλες και ψιστήρια, και πραγματοποιεί το δικό της live. Είναι ένα τεράστιο φεστιβάλ που λαμβάνει η χώρα. Όταν η πόλη αδειάζει. Δεν είναι φεστιβάλ αυτό. Ναι. Αυτό το κάνουμε εμείς. Η γειτονιά, μάλιστα. Μόνο η δική μας δόπη. Έτσι. Μόνο εμείς. Μάλιστα. Μόνο εμείς. Ωραία. Έγινε. Για να γνωριστούμε. Ναι. Είχαμε μια Ινδύ. Ναι. Α, και δεν κάνατε γελάδα δηλαδή. Μάλιστα. Όχι, και τη ρώτησα εγώ. Να, ναι. Αλλά δεν ξέρει, λέει, τη βασίλισσα, λέει. Δεν την ξέρει. Κάποιος να μας ενημερώσει. Ίσως κάποιος ακροατής να γνωρίζει παραπάνω πράγματα. Ναι, ποια... άμα γνωρίζει κανένας, θα το ξέρουμε. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Έγινε, τέτοια κέρια ζητήματα απασχολούν το λόγο επειδή. Ποιο μέλος της βασιλικής οικογένειας πήγε στην Ινδία και ασπάστηκε κιόλας και τον Ινδουισμό κατά τον φίλο μας τον Αράου. Είναι μια ιστορία την οποία δεν τη γνωρίζω. Θα έπρεπε ως ρεπόρτερ, βασιλικός ρεπόρτερ, το νούμερο 2 στην Ελλάδα μετά το Ζαμπούνι, αυτά να τα παίζουν στα δάχτυλα. Καλημέρα στη γραμμούλα. 0 εδώ, καλημέρα. 0 και εδώ, καλημέρα. Χαίρετε. Νάτος, με το τρίτο τα καταφέραμε. Αυτά τα ξέρει ο Μάριο, ρε. Ο Μάριο, ναι. Είναι φίλο βασιλικών. Επί των βασιλικών. Ναι, άκουσε με. Κάτι έχω ακούσει σχετικά. Μία κόρη της, όχι αυτή. Μία κόρη της. Της βασιλίσσης Σοφίας, πια. Δεν ξέρω, όχι, της Φρυδερίκης. Η μία είναι παντρεμένη με τον τέτοιον, της Ισπανίας. Ναι, τον Χουάν Κάρλος, βεβαίως. Αυτά είναι γνωστά. Ναι. Η κόρη, και δώσαν τότε, είχε μη κοινική φορολογία για να συμπληρωθεί η πρίκα. Ναι, βέβαια, πώς θα την κάνουμε. Και μας έχουν στη ΦΑΠΑ οι Ισπανοί, όπου μας βρούνε στο τένις να μας βρούνε, στο μπάτμιντον, όπου και να μας βρούνε, μας ρίχνουν φάπες. Ναι, αλλά στο λακρός θα τους κερδίσουμε. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, στην ανακοίνωση που πρέπει συχνά πυκνά να την επαναλαμβάνεις, ναι, σχετικά με τη Σούζη, ναι, στο τέλος θα λες ο ευρώ να αμυφθίσετε. Βεβαίως, με μια καρδάρα γάλα, την οποία δεν πρέπει να τη χύσουμε. Ναι. Με τίποτης. Ναι, πρέπει να την προσέχουμε. Την έκανε η Σούζη η Αγελάς και θα την πλάχνει όλη η Ελλάς. Έτσι. Είναι τροφαντή στο δέμας και στο μπόι και είναι του μίτσου μας του καουμπόι. Ωραίο. Έτσι, να το... Λοιπόν, ναι. Συν Αθηνά και Κυρακίνα, ποιητική αδεία, κατά το Αθηνά και Χυρακίνη, εμείς θα πούμε συν Αθηνά και Κυρακίνα, να βρεθεί η Σούζη μας στη Σαμαρίνα, λοιπόν. Έτσι, λαϊκή επιταγή. Λαϊκή, μην πω επιταγή, τρίμηνη, όμως. ναι, διαμαρτυρημένη. Ναι. Διατακτική. Σπασμένη, έτσι, ναι. Αυτές που λέει που τις πάω και αυτά. Τι άλλα νέα, λοιπόν. Ήσυχα, δεν προλάβαμε να πούμε και τα νεάκια μας εδώ. Προς το παρόν, ακούμε την φωνή του λαού. Του λαού, ναι, που είναι οργή θεού. Έτσι. Η φωνή του λαού. Έτω. Να
Ο γεωπόνος τώρα της εκπομπής που ρωτά συνέχεια σχετικά με τις τρύπες του τυριού και επειδή δεν υπάρχει απάντηση και επειδή μας έχει φάει η ανησυχία, παρακαλώ πολύ να τοποθετηθεί και να μας πει. Αυτός για να ρωτάει συνέχεια πρέπει να ξέρει, έτσι δεν είναι. Που λέει για τις τρύπες στο ελβετικό τυρί. Το ψάχνει, το ψάχνει. Όχι, μας το πει. Αφού δεν απαντάει η ελβετική μεριά, να πούμε, πρέπει να. Να μας το πει, να και άλλο ένα κέριο ζήτημα που απασχολεί την εκπομπή. Τώρα έτσι δεν είναι τώρα. Μπορούμε τώρα να μένουμε με αυτή την απορία. Θα το διευθετήσουμε γι' αυτό. Με το τέλος της εκπομπής θα δώσουμε απαντήσεις και γι' αυτό. Και γι' αυτό. Έτσι και προγνωστικά και απαντήσεις και παρατηρήσεις και τι να πω δηλαδή. Και πάνω απ' όλα η Σούζη. Έτσι, έτσι. Και τα μάτια μας. Αλλά δεν την προσέξαμε. Μάλιστα, έγινε. Σε χαιρετούμε. Και GPS από το μυαλό με το μυαλό. Και GPS την άλλη φορά. Αύριο ένα GPS. Οι κυνηγοί μας του GPS, τα σκυλιά που την κοπανάνε να πούμε και δεν γυρνάνε μετά, χάνονται. Τα κουδουνάκια δεν παίξαν σημαντικό ρόλο για να βρεθεί. Και μετά, κουδουνάκι με χαρακτηριστικό ήχο ίσως ενδεχομένως για να... Τι ήχο τώρα εκεί, πού να την πάρει χαμπάρι τώρα εκεί. Θα βρεθεί εγώ πιστεύω. Η είχε τα αγριογούρνα θα είναι περισσότερη. Θα βρεθεί, θα βρεθεί. Όλοι είμαστε... Στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια. Ολόκληρη εκπομπή θα ασχοληθεί μαζί με τον άλλο. Μάλιστα. Έγινε. Αυτά. Συγχαρητήρια. Τσαο, τσαο, τσαο. Εν τέλει, με μια πρόχειρη αναζήτηση στα διαδίκτυα, η πριγκίπισσα Ειρήνη, αυτή η οποία με την κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα το 1974 έζησε προσωρινά στην Ινδία. Λέει εδώ το Wikipedia, αλλά μετέπειτα εγκαταστάθηκε στην Ισπανία κοντά στην αδερφή της Σοφία, βασιλομήτωρα της Ισπανίας και τα νύψια της. Από το 1993 και μετά επισκέπτεται συχνότερα την Ελλάδα. Μάλιστα, ευτυχώς δηλαδή. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα διαδίκτυα μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε. Στην πολυπίκυλη αυτή η εκπομπή που αλλιώς ξεκινάει και αλλού. Καλού ξεκινάει και αλλού πηγαίνει κάθε μέρα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Λοιπόν, Μπαμπή, άκουσαμε λίγο γρήγορα. Μόλις έχω επικοινωνήσει με δύο φιλοζωικά σωματεία. Ναι. Είναι φίλοι μου αυτοί που το έχουν. Εντάξει, είναι και γνωστά παιδιά. Ήδη από αυτή τη στιγμή τρέχουν για τη Σουζάννα, να το ξέρεις. Ήδη. Πες τον Μήθο, άμα μας ακούει ο μητέρας. Ακούει, ακούει. Τον... Ήδη τρέχουν αυτή τη στιγμή. Πιστεύω μέχρι το μεσημέρι θα έχει λυθεί το θέμα. Ναι, ναι. Λοιπόν. Να πω τον Τόμι του φίλου, όσο για τον μπαμπά μου και για την πρώην γυναίκα μου που είναι η μητέρα μου και του πιστεύω να το ξέρεις αυτό μέσα. Το έχω βάλει μέσα στην ψυχή μου, με έχει βοηθήσει αυτή η γυναίκα, είναι η μάνα μου τελικά. Έτσι. Και ο μπαμπάς μου πήρε το 10% στις Young Boys, όσο για την υπογραφή για το Αράου, ξέρεις πού θα πέσουν οι υπογραφές. Πού? Στο πανηγύρι της Σκοτούσας. Εκεί θα κατέβουν τώρα, θα κατέβουν. Εκεί θα κλείσουν. Όλα για το 51% του Αράου. Ένα το Νταβός και το Καμπ Ντέιβιντ που γίνονται μεγάλες συναντήσεις των ηγετών και ένα το πανηγύρι της Κοτούσας. Μπράβο. Έτσι, αυτό. Και να σου πω για να καταλάβεις πόσο μεγάλο πανηγύρι είναι και τώρα σε προκαλώ καλλιτεχνικά, είναι δύσκολο να πάρεις συμμετοχή σαν καλλιτέχνη στο πανηγύρι της Κοτούσας. Είναι δύσκολο, είναι κλειστό το κλαμπ. Πρέπει να περάσεις πρώτα από άλλα. Πανηγύρια, μπράβο. Μπράβο. Να κάνεις το όνομά σου και μετά να φτάσεις στη Σκοτούσα. Λοιπόν, να οι υπογραφές. Ναι. Οι υπογραφές στη Σκοτούσα. Έγινε. Έγινε. Υπογραφούς στη Σκοτούσα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Επί προσωπικού, Μπαμπή, επέτρεψε μου να ελευθερολογήσω. Γρήγορα όμως. Πολύ γρήγορα. Λοιπόν, όσον αφορά τις τρύπες στο ελβετικό τυρί, ό,τι δεν μπορείς να μετρήσεις ακριβώς, το μετράς κατά προσέγγιση. Δηλαδή, όπως τα βακτήρια στο τριβιλίο πετρί. Άρα, παίρνεις μία φέτα από τη ρόδα, μετράς τις τρύπες πάνω στη φέτα, τα γραμμάρια τα ξέρεις, το εμβαδό το ξέρεις. Δεν το ξέρω. Το εμβαδό της ρόδας το ξέρεις, άρα βρίσκεις και το τελικό νούμερο. Όσον αφορά τα προγνωστικά, γράφε. Ναι, Μόντρεα Λάσο. Ναι. Ακούς. Ακούω, βέβαια. Μόντρεα Λάσο. Λοιπόν, Σλάβια Πράγας, άσο. Κλαμπ Μπριζ, άσο. Αποέλ, διπλό. Νιούκαστλ, άσο. Νιούκαστλ, βέβαια. Μπέρνλι, Σάντερλαντ. Διπλό η Σάντερλαντ. QPR, Πόρτσμουντ. Διπλό. Ποσά και το τελευταίο που σου δίνω και θα κάτσει σίγουρα. Λίλ, Σεντετιέν, άσο. Μάλιστα. Έγινε. Ακούστηκε. Το παιχνίδι τα παίζει με 3 ευρώ. Παίρνει ένα χιλιαρικάκι και έρχομαι και εγώ Θεσσαλονίκη. Έγινε. Να σου κάνω επίθεση. Τυχώς που δεν πιάνει. Γεια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μα περίμενε εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
Είμαι κάτω από το σπίτι του προποντή, το χτυπάω να ανοίξω. Πάω να παίξω αυτά που έδωσε ο Λευτέρης. Γρήγορα, μην πέσουν οι αποδόσεις τώρα, θα τα ρίξουν. Ναι, η γυναίκα του και με έβρισε. Είπε, θα καλέσω την αστυνομία, δεν ξέρω, ρε Μπάμπη, τι να πω. Θα συμφωνήσω με το φίλο που ο πατέρας του και η μητέρα του και ο πατριός του είναι. Η γυναίκα του και ο πατριός του είναι. Να μας εξηγήσει ο κύριος Μπάμπης. Πώς γίνεται να υπάρχει ομάδα από το Λιχνεστάιν και να παίζει στην Ελβετία. Ποια είναι αυτή? Δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Υπάρχει, ναι. Ναι. Ναι, βέβαια. Παίζει τώρα, είναι στη δεύτερη κατηγορία της Ελβετίας. Ας βγει να μας το εξηγήσει. Mm. Παίζει με το αφημί του Ηρακλή. Πώς γίνονται όλα αυτά, δεν ξέρω. Mm. Και να πούμε για το μεγάλο θαύμα που έγινε. Ναι. Στον ναό... πώς λέγεται, τον Αγίον Ανδρέα και Ναταλίας, για την θαυματουργή ΟΠΗ που εμφανίστηκε. Ναι, το είδα αυτό, το είδα αυτό, ναι. Στον Ναύπλιο, ναι, ναι. Στον Ναύπλιο, να μπει στο ρεπορτάζ, γιατί μας κοροϊδεύανε μας, που λέγαμε ότι με πορδές δεν βάφονται αυγά. Όλους εμάς καταρχήν υπάρχει Άγια Ναταλία, μου κάνει εντύπωση, έτσι, ας πούμε, πολύ καλλιτεχνικό το όνομα. Βέβαια, ωραίο, φίλε, ωραίο. Βέβαια. Ωραίο. Λοιπόν, περιμένω εξηγήσεις. Ρε προποτζή, άνοιξε ρε! Βέβαια, μοιράζουμε χρηματάκι, όχι απλά ζεστό. Καυτό, καυτό. Για να δώσουμε και μια αθλητική είδηση τώρα, πόσο μπορεί να είναι είδηση. Ίσως κάποιοι κοιμώσαν το βράδυ και δεν ενημερωθήκανε για τα χθεσινά παιχνίδια. Τα τρία από τα έξι των play-off του Champions League. Έχουμε τις τρεις ομάδες που θα συμμετέχουν στην φάση των ομίλων. Ο Ολυμπιακός επικράτησε τις Krasnodar με 1-2, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ νωρίς. Στο 10 ισοφάρισε, στο 11 με τον El Arabi. Ο ίδιος παίχτης σκόραρε και στο 48 και έτσι ο Ολυμπιακός πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη. Ούτως ή άλλως η πρόκριση ήταν προδιαγεγραμμένη με το 4-0 του πρώτου μάτς. Μ' άρεσε ο Θαναϊλάκης κάπου εκεί στο 52 της συνάντησης, με το σκορ να είναι στο 1-2, που λέει θα πάρω, λέει, το ρίσκο και θα πω ότι το παιχνίδι πλέον αποτελεί τυπική διαδικασία. Το ρίσκο δηλαδή σαν να περπατούσε χωρίς σκηνή ανάμεσα σε δύο ουρανοξύστες, χωρίς δίχτυ προστασίας. Έπαθε ήλιγκο από τη ζαλάδα, από το ρίσκο. Σαν να επένδυσε, ας πούμε, σε προκοπημένη εταιρεία, ας πούμε, για να ανέβει. Τεράστιο ρίσκο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έδωσε και βαθμούς στην χώρα μας, μειώσαμε την διαφορά με τους Κύπριους στους 300 πόντους. Κυνηγάμε την 15η θέση στο σχετικό ranking της UEFA. Βέβαια μας καταδιώκουν από πίσω οι Κροάτες, οι οποίοι πέρασαν εψές. Η Δυναμό Ζάγκρεπ απέσπασε ισοπαλία 1-1 μέσα στη Νορβηγία επί της Ρόζεμπορκ. 2-0 ήταν το πρώτο μάτς, η Ρόζεμπορκ προηγήθηκε νωρίς και αυτή στο σκόρ, ισοπαλίστηκε στο 71 με τον Λέοβατς, πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, τον οποίο ψάχναμε χθες, να είναι και αυτός στους ομίλους. Άλλος ένας πρώην του ΠΑΟΚ αλλά και ένας του Άρη επίσης θα συμμετέχουν στους ομίλους του Champions League. Ο Κάνιας και ο Ολκαντουρί, ο Κάνιας και ο Μπατέο Γκαρσία, οι οποίοι ανήκουν στο δυναμικό του Ερυθρού Αστέρα. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα χθες ανάμεσα σε Ερυθρού Αστέρα και Young Boys, και αυτοί μέσα στους ομίλους του Champions League, με τον Ερυθρό Αστέρα να καταφέρει για δεύτερη διαδοχική χρονιά να κερδίσει το πολυπόθητο εισιτήριο, έχοντας τον Βλάνταν Μιλόγεβιτς στον πάγκο, τον παλαιό ποδοσφαιριστή και του Παναθηναϊκού και άλλων ομάδων στη χώρα μας, και περάσει και από τον πάγκο του Πανιωνίου. Δεν θυμάμαι αν το διώξανε κιόλας. Είχε δώσει κάποια δείγματα έτσι πολύ θετικά ως προπονητής, αλλά στην Ελλάδα εντάξει, μπορεί να τον ξεπαστρεύαμε μέσα σε μια νύχτα, δεν θέλει πάρα πολύ. Η Ελλάδα είναι στην δέκατη, μάλλον για να το πω καλύτερα, είναι νομίζω στη 15η θέση. Λέμε ότι είναι στη 16η με 24.700 βαθμούς. 25.000 έχουν οι Κύπροι, οι οποίοι αγωνίζονται σήμερα. Οι Κύπροι του ΑΠΟΕΛ απέναντι στον Άγιαξ.
0-0 το πρώτο μάτς, ανοιχτά τα όλα τα ενδεχόμενα. Εντάξει, εννοείται ότι ο Άγιαξ έχει το πάνω χέρι. Μία πρόκριση δύσκολη για το ΑΠΟΕΛ. Μία πρόκριση που ασφαλώς δεν θα θέλει κανένας φίλος του ΠΑΟΚ, πέρα από το ότι θα στερηθούν τους βαθμούς οι Κύπροι. Δεν θα θέλει κανείς να αποκλείσει ο ΑΠΟΕΛ τον Άγιαξ, γιατί μετά ή να πεις ως επιχείρημα ότι αποκλειστήκαμε από αυτόν τον Άγιαξ. Η Μπρίζ αντιμετωπίζει την Λίντσερ της Αυστρία. Μήπως αυτή είναι η ομάδα του Λιχνεστάιν, όχι, λέγαμε για την Ελβετία. Πρώτο παιχνίδι 1-0 το πάνω χέρι έχει η Μπρίζ. Και η Σλάβια Πράγας αντιμετωπίζει την Κλούζ. 1-0 η Σλάβια Πράγας επικράτησε των Ρουμάνων. Στο πρώτο παιχνίδι μας καταδιώκει η Κροατία και η Σερβία όμως. 23.750 βαθμούς οι Κροάτες που θα έχουν ομάδα στο Champions League, όπως και οι Σέρβοι επίσης 23.375 βαθμούς και αυτοί με ομάδα στο Champions League. Για τους Κύπρους περιμένουμε αποκλεισμό και αύριο νομίζω ο Απόλλων Λεμεσού αγωνίζεται αύριο Πέμπτη, αν δεν κάνω κάποιο συγκλονιστικό λάθος. Μπορεί και να το κάνω, δεν έχει λόγο επειδή είσαι. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε τη μικρή μας διαφημιστική ανάπαυλα. Φτάνοντας στις 7, συντονιστείτε γύρω από το λόγο επειδή επιστρέφουμε με καταιγιστική αθλητική και μη ενημέρωση. Επί παντός επιστηρού. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας, 7 και 8 πρώτα λεπτά, καλημερίζουμε τον κόσμο που προστίθεται στην παρεούλα μας. Με τη Θεσσαλονίκη να ξυπνάει, με τη Θεσσαλονίκη να ξημερώνεται. Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται σήμερα για την πόλη μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις ως 3 μποφόρ, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα γίνουν νότιο-δυτικοί 2 ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 24 ως 32 βαθμούς, ενώ στην Χαλκιδικούλα και εκεί ηλιοφάνεια χωρίς προβληματάκια, 4 τα μποφόρια, 23 με 29 βαθμούς και στα 2 τα ποδάρια. Για τους τελευταίους που απολαμβάνουν τις έσχατες μέρες του καλοκαιριού και λίγες από τον Σεπτέμβρη την επόμενη εβδομάδα. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα σας. Καλώς το να. Το τρίτο πόδι δεν μας είπατε. Το τρίτο πόδι Παφούλιας ενημερώνει. Δεν είναι και αυτό. Έχει την αποκλειστική... Είναι και αυτό, πρέπει να πεις. Με τα γη τα δικαιώματα. Αποκλειστικά. Ναι. Pay per view θα κάνουμε για να ενημερωνόμαστε τι γίνεται στο τρίτο ποδάρι. Χθες λίγο πριν κλείσει έβγαλε στο πρόγραμμα του το μπάσκετ. Ναι. Κοίταξε φουκαρά μου, 3 του μηνός μη κάνεις τίποτα εκπομπή, 3 Σεπτεμβρίου για γύρω μπάσκετ, για το μπάσκετ, θα έχουμε άλλα. 3 του μηνού, γιατί αναφέρεις στη συγκεκριμένη ημερομηνία. 3 Σεπτέμβρη. 3 Σεπτέμβρη να περνάς, καλά όλοι γνωρίζουμε τι είναι, εννοείται. Καλά, ναι. Θυμοτυπικές εκπομπές, κάθε χρόνο γιορτάζουμε, έτσι. Περισσότερο κατά δικά μου τα γενέθλια γιορτάζω τα γενέθλια του Πασόκ. εννοείται. Εντάξει, καλά. Όλα καλά, είμαστε περίφημα. Εσύ. Ο ελληνικός πέτυχε. Αυτό είναι. Τελείωσε. Σε λίγο μετράμε αντίστροφα να ντυθούμε, να πάμε στην εργασία μας με χαμόγελο. Αχ. Εντάξει, όταν ακούω εργασία. Με χαμόγελο. Ξέρεις, Μπάμπη, πώς θα ήθελαν τώρα να είναι στη θέση μου να πιω τον καφέ και να πάμε στη δουλειά. Θα ήθελαν υπό ποια έννοια. Ότι δεν έχουν δουλειά. Α, με αυτόν. Εντάξει, οκ, είναι. Και πώς δεν θα ήθελα να είναι όσοι δουλεύουν. Όσοι δεν δουλεύουν θα θέλαν να δουλεύουν και όσοι, δεν δουλεύουν, και όσοι δουλεύουν δεν θα θέλαν να δουλεύουν. Έλληνα δεν είσαι. Έτσι πηγαίνει. Έτσι πηγαίνει. Τι να κάνουμε. Αυτό. Στο δουλίτσα να υπάρχει εν ολίγης. Στο χωριό τώρα που πήγα, έπιασα ένα τοκί που κάθεται μόνιμα με καλό μου χαμπέτι. Άντε λέει να φεύγετε, λέει κουραστήκαμε. Τι πράγμα με λέει ρεβάγκο είναι αυτό. Το χειμώνα λέει ψάχνουμε τον κόσμο, το καλοκαίρι έρχεστε, λέει βγαίνουμε από τα νερά μας. Άντε να φύγετε, λέει. Ναι, φεύγουμε από τη συνείδηση. Με τίποτα δεν είναι. Έτσι, με τίποτα, ναι. Βγαίνουν εκεί τα μαγαζιά, τα τέτοια φασαρία, παιδάκια παίζουν. Αυτά στο χωριό δεν είναι για πολλά πολλά. Τι κουραμπύρες αυτά. Άντε λέει δρόμο, λέει γιατί έχουν πολύ κρεπά. Να ησυχάσουμε. Να ησυχάσουμε κι εμείς. Αυτή είναι πάλι ο χειμώνα, σα ψάχνουμε. Πού είναι ο κόσμο. Έτσι. Να σε καλά. Σε φιλούμε. Καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μπάμπη, καλημέρα. Καλώς το να. Κατάλαβες ποιος είμαι. Βεβαίως. Φίλος μου, ο Κλεωμένης. Επειδή έχω μέρες να πάρω λόγω ότι μας αποσυντώνησε λίγο το καλοκαίρι. Σιγά επανακάμπτουμε όμως.
Ναι. Mm. Πρέπει να μπούμε και στο ρυθμό. Έτσι. Τον αγωνιστικό. Τον αγωνιστικό, τον καθημερινό. Ισχύει. Έτσι. Mm-hmm. Αν και ακόμα είναι καλοκαίρι έξω και μάλλον θα πάει αρκετό καιρό το καλοκαίρι. Ακόμα, ούτως ή άλλως το καλοκαίρι έχει μετατεθεί, δηλαδή πηγαίνει, πιάνει και Σεπτέμβρη καλό, μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου. Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και μέχρι τον Άι Δημήτρη. Μέχρι καλά, το πήγες πολύ μακριά μέχρι τον Άι Δημήτρη. Εντάξει. Δε, στην Ελλάδα δεν έχει και πάρα πολύ. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, ναι. Ναι, όπως λένε και κάποιο συγκρότημα. Ναι. Έτσι. Έτσι. Τώρα ξεκινάει το πρωτάθλημα, ξεκίνησε. Έχουμε μπροστά μας και το μπάσκετ σε λίγο. Ποιος ασχολείται μωρέ τώρα με το μπάσκετ? Όχι, ασχολούνται πάρα πολλοί κόσμοι. Εκτός αν εννοείς το Mundo Basket. Ναι, γι' αυτό που είναι μπροστά μας. Μα αυτό θα ασχοληθούμε βεβαίως. Συγκεντρώνει τα φώτα. Με το μεγάλο φαβορί που είναι βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για μια ακόμα φορά. Οποιαδήποτε ομάδα και να κατεβάσουν, αυτή είναι από άλλον πλανήτη. Εντάξει, αλλά δεν είναι και τόσο φόβητρο. Δηλαδή, εντάξει, έχουν καλούς παίχτες που αγωνίζονται στο NBA, αλλά δεν έχουν τα κρατεά και τα τεράστια ονόματα. Αλλά ναι, δεν έχουν και αυτοί. Είναι πεσμένο και το αμερικάνικο μπάσκετ είναι πεσμένο. Γιατί αυτή τη στιγμή, άμα δούμε στις αμερικάνικες ομάδες, παίζουν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι. Στη φετινή καλύτερη πεντάδα του NBA έχει δύο παίχτες προερχόμενους από την Ευρώπη, οι οποίοι θα δώσουν το παρόν στο Mundo Basket. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο και ο Γιόκιτς της Σερβίας. Ναι, δηλαδή οι δύο στους πέντε καλύτερους δεν είναι Αμερικάνοι. Πριν από μερικά χρόνια αυτοί ούτε έξω από τα γήπεδα του NBA δεν μπορούσαν να περάσουν. Ισχύει. Το να πάει κάποιος ας πούμε εκτός Αμερικής ήταν ένα πάρα πολύ σπάνιο φαινόμενο. Ελάχιστα. Ο Μουτόμπο ας πούμε ήταν. Για την Ελλάδα πιστεύω ότι θα είναι μέσα στις πρώτες πέντε θέσεις. Υπάρχουν και οι παραδοσιακές δυνάμεις εδώ από την Ευρώπη. Οι Ισπανίες, αυτές οι Σέρβικες, οι ομάδες που είναι πάρα πολύ καλές, που έχει διασπαστεί η Γιουγκοσλαβία. Εντάξει, αλλά οι ομάδες αυτές είναι πάρα πολύ καλές και πάρα πολύ δυνατές. Τώρα η ελληνική ομάδα θα πρέπει να παίξει σαν σύνολο, όχι να παίξει σαν μονάδες, γιατί από αυτόν τον Αντετοκούμπο το λένε. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ναι, και ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Μπράβο. Από αυτόν εγώ δεν περιμένω και πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Γιατί τον θεωρώ ακόμα ότι έχει να φάει πάρα πολλά καρβέλια. Μάλιστα. Για να γίνει μπασκεμπολίστας. Αυτός πιο πολύ πρέπει να πάει να κάνει κάποια επίδειξη σε τίποτα. Μάλιστα, το ακούσαμε και αυτό. Ναι. Ναι. Να δεις ότι θα κάνει πάρα πολύ συχνά βήματα. Φυσικά θα τον παίξουν πάρα πολύ δυνατές άμυνες και ζώνη που στην Αμερική δεν παίζουν ζώνη από ό,τι ξέρω. Τώρα αποκαλύπτεις τα μυστικά, μπορεί να μας ακούει κανένας coach άλλων ομάδων. Θα πρέπει επομένως να τον βοηθήσουν και οι υπόλοιποι, καλάθιδες και πανέριδες και οι υπόλοιποι. γιατί ένας κούκκος δεν φέρνει την άνοιξη. Δεν είπα, μη βγει τώρα κανένας και πει ότι είπα ότι ο Αντετοκούμπο δεν είναι καλός παίκτης. Είπες ότι δεν θα κάνει όμως και τίποτα. Θα είναι ψιλοπαλτό. Όχι, θα πρέπει να τον βοηθήσουν και οι υπόλοιποι. Αυτό γιατί μπορεί, πάρε, να μέχρι τα, μπορεί να πηδάει μέχρι τα σύννεφα, μπορεί να είναι, δεν ξέρω τι είναι, αλλά θα πρέπει να τον βοηθήσουν και οι υπόλοιποι. Έτσι. Έτσι. Και ο Καλάθης και δεν ξέρω και ποιοι άλλοι είναι. Ο Μπουρούσης, δεν ξέρω ποιοι είναι. Ο Μπουρούσης, ο Αϊγιώργης, ο Πρίντεζης, Παπα-Νικολάου. Μπράβο. Ο Παπα-Νικολάου είναι εντάξει, πεσμένος πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ναι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ο Ολυμπιακός θα παίξει στην Α2, αυτό είναι σίγουρο. Προς το παρόν, ναι, τώρα δεν ξέρω αν θα κατεβάσει την ομάδα. Πάντως στην κλήρωση μετήχε μέσα στο πρωτάθλημα. Τώρα στην κλήρωση της Α1. Της Α2, της Α2. Της Α2. Ναι. Της Α2. Τώρα ποιες είναι οι προθέσεις των αδερφών Αγγελόπουλων, δεν έχουν διευκρινιστεί. Και τελειώνοντας να πω ότι για μια ακόμα φορά στο ποδόσφαιρο αποδείχθηκε ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι καθόλου δίκαιο άθλημα, γι' αυτό και μάλλον είναι και το. Ο βασιλιάς που τον λένε, έτσι, ναι. Δεν κερδίζει ο καλύτερος πάντα. Αυτό και αυτό το είδαμε σε δύο αγώνες πεντακάθαρα και κατά σύμπτωση και στους δύο αγώνες είχαν πρωταγωνιστεί τον Άρη Θεσσαλονίκης. Πώς γίνεται εναντίον του Άρη να μην κερδίζει ο καλύτερος που είναι ο Άρης όμως? Ναι, γιατί και χτες που πέρασε από το Χαριλάου το δοκάρι κουνιόταν ακόμα. και με τη Μόλτε που έπρεπε να λήξει αστρονομικό σκορ εκεί πέρα πήγε, έκανε τρομερή εμφάνιση ο Άρης.
αλλά και με τον Όφη που ήταν, δεν ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά εντούτοις έπρεπε να κερδίσει τουλάχιστον 2-3-0. Mm-hmm. Βέβαια, τι να πω, να αυτοπροταθώ να πάω να χτυπάω εγώ τα πέναλτι. Mm-hmm. Δεν ξέρω, άμα με καλέσει ο Παντελίδης θα πάω. Mm-hmm. Γιατί είναι λίγο... αυτό πρέπει... Ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο βάζει λίγο παραπάνω βολές από όσα πέναλτι βάζει ο Άρης. Δηλαδή αν ο Άρης πέρσι έβαζε τα πέναλτι γκολ θα διεκδικούσε τον τίτλο. Λοιπόν, για να ακούσω και τους επόμενους. Αυτό σημαίνει ότι κερδίζει πολλά πέναλτι βέβαια. Κερδίζει πολλά πέναλτι, ναι, λόγω ποιότητας των παικτών, λόγω του ότι οι παίκτες κάνουν, είναι καλοί στο ένας εναντίον ενός, κάνουν διεισδύσεις και μπαίνουν μέσα στην περιοχή και λόγω ποιότητας δέχονται και το υπάρχουν ανατροπές μέσα στην περιοχή. Mm-hmm. Δεν ξέρω, εσείς βλέπετε ότι ο Άρης κερδίζει ψεύτικα πέναλτι, δεν ξέρω. Όχι, αλλά αναφέρω ένα στατιστικό, ας πούμε. Αν μπορεί να... κερδίζει πολλά πέναλτι, θα πρέπει βέβαια να τα αξιοποιεί τα πέναλτι για να διεκδικήσει, να κάνει πρωταθλητισμό, να διεκδικήσει τις τρεις πρώτες θέσεις. Mm-hmm. Γιατί αυτός είναι ο στόχος του Άρη, οι τρεις πρώτες θέσεις είναι ο στόχος του Άρη. Δεν είναι, δηλαδή άμα βγει τέταρτος, πέμπτος ο Άρης, είναι αποτυχία. Αποτυχία, μάλιστα. Δεν ξέρω, ο καινούριος τώρα ο Μαντσίνη, δεν ξέρω τι παίχτης είναι. Λένε ότι έχει πολύ καλές περγαμίνες, αλλά όλα μέσα στο γήπεδο κρίνονται. Ναι, ναι, βέβαια, μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να σε καλά. Βεβαίως, θα βγουν κατά σειροή. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Και εδώ μηδέν. Καλημέρα. Μπα, καλημέρα. Άιντε. 0 στα 4 τα καταφέραμε. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στη σελίδουλα μας στο Facebook κάνετε το like σας και σχολιάζετε ποικίλο τρόπο όλα τα δρόμενα και τα τεκτενόμενα. Τα ακούσαμε και αυτό, γιατί όχι, όλες οι απόψεις εμφανίζονται στο λόγο επειδή. Ποιος Γιάννης Αντετοκούμπο στο περίπου, ή μάλλον καλύτερα για να μην αδικήσω το φίλο μας τον Κλεωμένη, ότι πρέπει να βρει και βοήθεια. Εμάς θα μας απασχολήσει το μουντομπάσκετ, δεν είμαστε μόνο ποδόσφαιρα και Άρης ΠΑΟΚ. Την Παρασκευή ξεκινάει, μάλλον το Σάββατο ξεκινάει, την Κυριακή αγωνιζόμαστε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, μας το έκλεισε εδώ. Δεν ήθελε να συνομιλήσει μαζί μας ο φίλος ή φίλη ακροάτρια. Για να δούμε, καλημέρα. Ωραία. Χαχαχαχαχαχα, γελάει, γελάει ο κόσμος μαζί μας. Σήμερα δεν έχουμε αγώνα ελληνικής ομάδας. Εις αύριο το σπουδαίο που ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Σλόβαν Μπράτισλάβας στο γήπεδο της Τούμπας στις 8 η ώρα. Καλύτερα να τρέψει το εις βάρος του 1-0 σε ένα μάτσο που τα προηγούμενα χρόνια η είσοδος στους ομίλους του Europa League δεν θεωρούταν και τόσο τεράστιο επίτευγμα, αλλά φέτος με τον τρόπο που έχει διαμορφωθεί η χρονιά, με τα περιβόητα financial αυτά εδώ που έχουμε, τα οικονομικά στοιχεία εδώ της Ομοσπονδίας, προκειμένου ο ΠΑΟΚ να προχωρήσει και σε μεταγραφική ενίσχυση, θα πρέπει να έχει μία άμεση ζωή χρημάτων, ή τι σημαίνει τα 8 εκατομμύρια της UEFA από το Market Pool, για να προβεί, όπως τουλάχιστον διαβάζουμε το ρεπορτάζ, σε δύο κινήσεις ενός μέσου και ενός επιθετικού. Διάβασα πάρα πολύ ωραίο στο ρεπορτάζ. Λέει θέλει center for με έφεση στο σκοράρισμα. Πρωτότυπη προσέγγιση, δηλαδή δεν μπορούσε να γίνουν. Μας αρέσουν οι center for που κάνουν άλλες δουλειές μέσα στο γήπεδο. Όλοι ξεκινάνε με έφεση στο σκοράρισμα, αλλά μετέπειτα μετατρέπονται σε πολλή εργαλεία και πολλή θεσίτες. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. 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 Ο Άρης ο φίλος είναι ο DJ. Ο Άρης ο φίλος είναι ο DJ από Καλαμαριέμι. Έλα αγόρι μου, τι κάνεις, πού είσαι χαμένος? Κάνω, με ξυπνήσατε με τη μαμά μου. Με αυτά που ακούω όλη ώρα. Ωραία, μ' αρέσει έτσι πως τόσωσες. Είναι δυνατόν να ακούω αυτά τα πράγματα για το μπάσκετ? Γιατί όχι? Είναι δυνατόν? Ποια απ' όλα? Και τώρα γυρνάω από τη δουλειά και είμαι έτοιμο να κοιμηθώ και ακούω εσένα κοιμηθώ. Δεν έχω αυτά τα πράγματα. Τι ξύπνησα τώρα. Μπορώ να παίξω άλλες 10 ώρες μουσική τώρα, τι θέλει. Να βρούμε ένα μαγαζάκι τώρα, έτσι πρωινό, να πας να βαράς. Ξέρεις, να παίζει καφέ και τσάι να σερβίρει και να βαράς. Έριξε την τηλεόραση στο Ραντένα και καλοκαιρινή παπαδάκι, δεν σκέφτομαι, παπαδάκι τώρα κάπου δεν είσαι, δεν ξέρω πού είναι. Έχει καλοκαιρινούς εδώ.
έχουν πρώτο θέμα τον Ολυμπιακό που περνάει στους ομίλους. Δεν είναι πρώτο θέμα. Βρε καλά κάνει με την αξία του το πήρε. Mm-hmm. Αλλά τώρα αυτό για το μπάσκετ που άκουγα από το φίλο. Δεν ξέρω, έχει ξανά την μπάσκετ. Τι από το Γιάννα και τον Κάλλη. Ως φίλος του Άρεος φαντάζομαι ότι ασχολείται ενδελεχώς με το άθλημα. Και έκανε μια κρίση ότι ποιος άντε το κούμπο. Ή ότι άντε το κούμπο. Ναι. Ξύπνησε ρε αυτό. Ξέρεις πόσο ωραία είναι η δουλειά μου και πόσο δύσκολη δουλειά μου. Ναι. Με ξύπνησε. Δεν θέλουμε να ξυπνάει ο κόσμος, θέλουμε να κοιμάται. Αυτός είναι ο απότερος σκοπός της εκπομπής. Με στεναχωρείς τώρα. Κάτι δεν κάναμε καλά. Θα πάω το σκύλι βόλτα τώρα 3 ώρες μέσα στο κόδρα εκεί πέρα και θα νιώσω. Κοιμήσου. Θες να σε ανανουρίσω, να κάνω ένα ανανούρισμα, κάτι. Δεν έχω για τόσο ταλαντούχο. Έχεις χάσει επεισόδια. Εδώ έχουμε κάνει φωνητικές. Πάω κολυμβητήριο και μαζί κάνω και φωνητική. Το κολυμβητήριο είναι κλειστό λόγω καλοκαιριού. Όχι, εντάξει, αυτό είναι. Ο θερινός είναι εμάς στην καρδίτσα, εντάξει. Το δικό μας είναι ανοιχτό. Είσαι καλά κατά τα άλλα. Καλά είμαι. Ωραία. Για να σε πάρω χρόνο και να μπεις στην ομιλία, φαντάζομαι πόσο αγανάκτησα το πάτε. Να σε καλά. Άντε, πες για ύπνο γρήγορα, θα σε ανανούρισουμε. Έγινε φυλάκια, φυλάκια, τσάω, τσάω, τσάω. Υπάρχει κόσμος που επιστρέφει από την εργασία, DJ, σε μαγαζά εκεί πέρα, με μεγάλο νταμπαρντούμπαρ, ο φίλος μας ο Άρης. Καλημέρα, από πίσω είναι ΠΑΟΚ βέβαια. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα βρε, αγόρι μου, που είσαι, εσύ παίρνεις και κλείνεις. Εγώ. Ναι. Όχι, δεν κλείνω. Περίμενα να με συνδέσεις να μιλήσω. Ναι, σε συνδέουμε με Κάιρο, εδώ, μίλα. Τι κάνεις. Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ. Είμαι, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Τι έπαθες. Σηκώθηκα, καλημέρα πρώτα απ' όλα. Καλημέρα, ναι, χασμπουργέσαι. Σηκώθηκα πρώτα απ' όλα από το κρεβάτι, ναι. Με πιάσει τον κέβαλο. Ούπα. Κλείθηκα λίγο τα. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Τι. Κι όλο φτενίζομαι. Τι. Κι όλο χτενίζεσαι. Ναι. Δεν ξέρω, είναι από τον καιρό. Δεν ξέρω, εδώ ο κόσμος χάνεται που λέει το γνωστό ρητό. Ο φουρνάρι, τι έγινε. Λοιπόν, μήπως είσαι ματιασμένος. Μπορεί να με έχει ματιάσει καμιά κοπέλα, ξέρω και εγώ. Πού κοπέλα στο Αγιώρος να σε ματιάσει δηλαδή. Έξω με ματιάζει γιατί μπορεί να είναι. Είναι στα κάγκελα κακιά, εκεί, ναι. Κακιά μάγισσα, ναι. Όπως λέμε. Και γιατί χτενίζεσαι, θέλω να μου πεις. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Δεν ξέρω τι έχω πάθει, δεν σου κάνω πλάκα. Τι, με μονάζει χοντρό αγγελάκι ο φούρναρι. Γιατί είμαι χοντρός γι' αυτό. Δεν ξέρω. Μήπως είναι κάποιο τίκ, ας πούμε, πώς έχει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ας πούμε, εκείνο που σηκώνει τον νόμο. Μήπως και εσύ απέκτησες σε ένα τίκ και πρέπει να χτενίζεσαι. Έχεις χτένα μαζί σου, έχεις τσατσάρα. Όχι, όχι. Πώς χτενίζεσαι. Δεν ξέρω, απλά χτενίζομαι. Να ρωτήσω κάτι. Μάλιστα, ρώτα. Αύριο. Ναι. Ποιος να είναι μαζί σου. Ποιος να είναι, έλα μου, ποιος να είναι και ποιος να μην είναι. Θες να έρθω εγώ να μιλήσουμε. Να έρθεις να μιλήσουμε, θα σε ξεματιάσω κιόλας αύριο. Θα σε φτύνω. Δεν χρειάζομαι. Όχι. Να με ματιάσει πιο γρήγορα. Όχι, θα σε ματιάσω, θα σε ξεματιάσω. Ναι, να μετράμε σε ματιάσει γυναίκα και να με στενίζομαι. Μάλιστα, πού είσαι τώρα. Γρηγορίου, βγαίνω σήμερα. Βγαίνεις έξω, μάλιστα, τι έχουμε σήμερα το μενού που είναι 15 Αύγουστος για το Άγιο Όρος. Έχει ψάρι μου, είπανε, εγώ δεν νομίζω να φάω, να πάω κάνα σάντουιτς μέσα στο καράβι. Τι σάντουιτς, μωρέ, δεν θα φας ψάρι ωραίο. Θα αργήσει η τράπεζα. Πες να το σου βγάλουμε πιο νωρίς, τι ψάρι ξέρεις, τι ψάρι. Δεν ξέρω, απλά δεν είναι καλό. Είναι καλό, καμιά συναγρίδα θα είναι, τι θα είναι. Συγγνώμη, όχι συγγνώμη. Πάλι συναγρίδα. Απλά κάνουν κανένα... ψηφία. Απλές απλά πράγματα, μάλιστα. Κάτσε ρε, πες να σου κάνω κάτι, να τα περάκι, είναι δυνατόν. Μη σε νοιάζει, να σου πω εγώ. Ναι. Επειδή θα αργήσει μετά τις 10 έχει τράπεζα. Ναι. Να χαώσα έχει τράπεζα. Είσαι μόνος σου. Μόνος μου είμαι, μόνος μου, κέριμος. Πού είναι η άλλη κοπέλη. Ας τις κοπέλες, λοιπόν, αύριο αυτά. Άντε, γεια τώρα. Τσάω. Έχω πάθει, λέει κάτι, δεν ξέρω τι έχω πάθει και χτενίζομαι. Αν μπορεί κανείς να βοηθήσει περί του θέματος. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα.
Μηδέν και εδώ, καλημέρα. Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο. Ναι, πήγες και έκλεισε όλες τις γραμμές. Περιμένω τόση ώρα, δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο. Ναι, για λοιπόν, για το φίλαθλο του Άρεος, έχει μήπως μπερδέψει τις εθνικές, γιατί μιλάει για πρώτη, λέει, μέχρι τρίτη θέση ότι πρέπει να είναι η θέση του. Για ποια εθνική, για την Β, λέει, για την Α. Για την Εθνική Ελλάδος, δεν μιλούσε. Όχι, για το ποδόσφαιρο μιλούσε. Για την πρώτη εθνική, βεβαίως. Υπάρχει μια αισιοδοξία. Για την πρώτη, ναι. Μήπως μπερδεύτηκε, μήπως εννοούσε για τη Β' εθνική ότι η θέση του είναι από την πρώτη με την τρίτη. Ναι, τι να πω, τι να πω. Γιατί είναι λίγο ομάδα ασανσέρ. Ναι. Ναι. Γεια σας. Μάλιστα. Εδώ με διορθώνουν οι φίλοι ακροατές της εκπομπής. Οι παφουλιστέ και... Μου λένε ότι παρερμήνευσε τα λεγόμενα. Δεν χτενίζεται ο παφούλιας, λέει, φτερνίζεται. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Εγώ το ρωτούσα, χτενίζεσαι, έχεις ατσάρα, μου λέει όχι. Από μπορεί να γνωρίζουν, μπορεί να γνωρίζετε πολύ καλύτερα από ότι εγώ τον φίλο στον Παύλο, ο οποίος πίσω από τα λεγόμενά του ρίβει ανάποδα μηνύματα. Λόγω επειδή καταιγισμός 2-31-0-2-7-3-8 όλα αυτά συμβαίνουν καθημερινά εδώ 6-8. Πάτε να κοιμηθείτε και σας ξυπνάμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Βάλε την εκπομπή σε επανάληψη. Και φεύγω. Δεν τελείωσε. Μετά από αυτό, ναι, δεν χρειάζεται. Δηλαδή το τελευταίο μισάωρο δεν έχει αξία. Πάρα σε λέει φτερνίζομαι και εσύ το λες φτερνίζεσαι. Εδώ ο κόσμος χάνεται. Όντως ακούγα. Τελικά είναι φτερνίζεται και εσύ το άκουσες, ε. Μάλλον αφού σε λέει, μάλλον ο καιρός θα είναι. Πάει το μαλλί από τη μια και την άλλη. Συνεννόηση. Ναι, αυτό το μαλλί από τη μια και την άλλη και εγώ το συνδυάσα ότι χαλάει το μαλλί και βάζει τη χτένα. Κατάλαβες. Βάλε την εκπομπή σε παράλληλη, σε λέω και άκου τι έχει γίνει τώρα. Το πάψεις, σε λέει, από τη μια φτενίζουμε και εσύ τι χτενίζεσαι. Τίποτα. Κανένα νόημα. Αυτό είμαστε. Να σε καλά, φιλιά. Τι να πω. Καλικά δεν έχεις κάτι στιγμές, το κλείνεις και φεύγεις στο μαγαζάκι, δεν έχει κάτι άλλο να δώσει παραπάνω. Φτάνουμε στο πικ και στο απόγειό μας. Ζητήστε να μιλήσουμε ξανά εδώ. Ο φίλος μας ο Γιώργος μας λέει, βάλε VAR να το ακούσουμε ξανά. Μπορεί να μας το δώσουν από διαφορετικό ραδιόφωνο, να μην ακούγεται καλά η λήψη. Καλημέρα στην γραμμούλα. Αυτοί που στείλαν τα προβοκατόρικα μηνύματα ότι ακούστηκε φτερνίζεται να ανακαλέσουν αμέσως μας χαλά την εκπομπή. Ναι. 1%, ο άνθρωπος είμαι, χτενίζομαι, μιλάω σοβαρά, δεν σου κάνω πλάκα, έκανε και την ευκρίνηση. Είναι δυνατόν να ακούσω και εγώ το θα το βάλω παιδιά επανάληψη. Δηλαδή... Επανάληψη τώρα, ζωντανό. Κοίταξε τώρα, όταν φτερνίζεσαι. Και λες τον άλλο φτερνίζομαι. Δεν κάνεις τη διευκρίνηση, μιλάω σοβαρά, δεν σου κάνω πλάκα. Εντάξει, φτερνίζει. Κοιτάμε, δεν ξέρω, περιμένω πότε θα ανέβει η εκπομπή, θα γίνει upload για να μάθουμε, για να διευκρινίσουμε, να διευκρινίσουμε το τι συνέβη. Εγώ πιστεύω, για να λυθεί το τέτοιο, χωρίς να προσβληθεί κιόλας, θα μπορούσαμε να το κάνουμε ένα τηλέφωνο τώρα και να το ρωτήσουμε από πότε έχει να λουστεί. Ναι, αύριο οι απαντήσεις θα δοθούν αύριο στο στούντιο. Γι' αυτό θα έρθει να διευκρινίσει αυτό το μέγιστο ζήτημα, φίλος μας ο Πάφου. Θα έρθει σε ερώτηση μόνο σου, την είπες εσύ, αφήσεις εξαιματιάς, οκ, 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 εντάξει, άνθρωπος. Σε λίγη ταινίζουμε ρε παιδί μου, τι πώς θα γίνει τώρα, έτσι, λειτουργείται. Τι να πω, δεν ξέρω. Σήμερα τώρα με τη Σουζάρα και το χτένισμα αυτά πρέπει να κάνεις, πώς το λένε, κολλάζ, δεν γίνεται. Κολλάζ, εδώ δεν ανεβαίνουν οι εκπομπές, τέλος πάντων, άντε, τα λέμε. Πρέπει να τα μαζέψει, δεν γίνεται. Ποιος θα κάνει, εγώ, τέλος πάντων. Έγινε, σε χαιρετούμε. Θα πάντα να πηγαίνει διακοπές να πούμε. Αυτό, να κάνει όσο τώρα. Μάλιστα. Φιλιά, τσάω. Για να πάρουμε και μια γραμμούλα πριν κάνουμε το διάλειμμα. Καλημέρα. Καλημέρα. Να πάρει τηλέφωνο ο Βαρούχας από τη Σταυρούπολη, τώρα, στον Πάφη, ναι. Να μάθει ποιο είναι. Και να βγει μετά αργά-αργά να μας το πει, εδώ βλέπετε τον Πάφη, ακούτε, να λέει ότι στερνίζεται. Αύριο. Λοιπόν, η ανάλυση των φάσεων αύριο, στο τρίτο ημίχρονο. Όχι, θα πάρει τώρα τηλέφωνο τα ψάκια. Ναι. Θα τα πούμε. Λοιπόν, κάτσε να πω και κάτι ακόμα και να κλείσω. Ναι.
Άκουσες τι υποκλεωμένης. Τι είπε. Ο Άρης πρέπει να τερματίσει στις τρεις πρώτες θέσεις. Mm. Να πάρει και τις τρεις πρώτες. Και πρώτος και δεύτερος και τρίτος. Έτσι. Παντού. Να βγει μόνο ο Άρης να βγει στην Ευρώπη του χρόνου. Κανένας άλλος. Ναι, φίλε. Ναι, αυτό. Δηλαδή, αν θέλεις να διατηρήσεις, αν θες να είσαι αίτητος φίλε ΠΑΟΚ στο γήπεδό σου, έτσι. Θα πρέπει να μετατραπεί σε Άρη. Λοιπόν, ναι. Τώρα τα ψάκια θα τα πούμε. Έγινε, τσάω, τσάω, τσάω. Λοιπόν, 7 και 32 πρώτα λεπτά. Γρήγορα πηγαίνουμε στο διαλυματάκι μας για να επιστρέψουμε εδώ στο διευκρινιστικό τελευταίο μισάωράκι της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4, 7 και 40 πρώτα λεπτά. Στο τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπούλας μας. Επικοινωνείτε στο 2310287 και 38. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετ και στα διαδίκτυα μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας. Και έχουμε ρεπορτάζ After Sale Markets. Πήρε τώρα ο Φούρναρης τηλέφωνο τον Παφούλια, αν είναι δυνατόν, για να τον ρωτήσει τα διευκρινιστικά αν φτερνιζόταν ένα μέγιστο ζήτημα της εκπομπής, αν φτερνιζόταν ή χτενιζόταν, και οι απαντήσεις κυρίες και κύριοι στο τρίτο ημίχρονο. Έλα, ακούς, μη βρίζεις και τέτοια γιατί σε έχω γράψει. Πού είσαι ρε τόση ώρα με το... Σε έχω γραμμένο. Ακούς. Με έχει γραμμένο, σε έχω κι εγώ. Έλα, ακούς. Πού παίρνεις το σύνορα, ρε. Εδώ έχεις κάνει ολόκληρο θέμα να πούμε, έχεις αναστατώσει όλα τα αριτζιανά της πόλης. Τι έχω κάνει. Τι είσαι, τι είπες. Φτερνίζομαι δεν είπες, φτερνίζομαι. Αψού, ναι, αψού. Αρρώστησα. Ναι, αψού. Αρρώστησε, όχι χτενίζομαι, ο άλλος του παγάρι, άκουσε χτενίζομαι. Αψού. Εδώ ο κόσμος χάνεται. Καλά, τι κάνεις λέει κατευθείαν, ε. Τι κάνεις, αυτά, αδιαφέρεσκο το συνάνθρωπός σου. Προτείνω και στους ακροατές να ηχογραφούν τα τηλεφωνήματα τους, να συνομιλούν μεταξύ τους και να τα μεταδίδουμε εδώ πέρα. Να μην χρειάζεται να έρχομαι κιόλας κάποιες ημέρες που πρέπει να λείψω λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων. Έχουμε εμφανίσει το βράδυ. Να σας ηχογραφούμε εκτός εκπομπής και να τα παίζουμε το πρωί. Ούτως ή άλλως δύο πράγματα θα είναι εδώ για την εκπομπούλα μας. 2-31-0-2-87-3-8. Για 18 λεπτά ακόμη. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα της χθεσινής ημέρας πέρα των αθλητικών. Ξεκινήσαμε με το... με τη φανουρόπιτα της Όλγας Κεφαλογιάννη. Αλλά ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που απασχόλησε. Βλέπετε ότι έχουμε επιστρέψει σε μια κανονικότητα εδώ και δύο μήνες, την οποία την αντιλαμβάνεσαι και από την ειδησιογραφία, λίγο 90's θυμίζει, που ασχολιόμασταν έτσι με το lifestyle, με τα εύθυμα, με τα ανάλαφρα ζητήματα. Πριν από δύο μήνες τα πάντα ήταν... μας οδεύανε και μας οθούσανε στην καταστροφή, αλλά εντάξει, πλέον και έχουμε κιόλας και τον το καλύτερο πρωθυπουργό που δίνει το βήμα, πρέπει να υιοθετήσουμε, δίνει το έναυσμα για ξεκούραση, για διακοπές, για περισσότερη άδεια. Το μεγάλο ζήτημα των ημερών της χρυσής ημέρας, θα σας το πω αφού πάρουμε τη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε. Είμαι ο Νίκος Βασιλετικός Παπουτσιά. Πού είσαι χαμένος. Σε έχω κάνει εμπάργκο. Γιατί. Γιατί ενώ από τα χεράκια σου πέρασαν τα μεγαλύτερα γυναικεία ταλέντα του ραδιοφώνου της Ελληνικής, σταμάτησε να έχεις γυναίκες. Με σταματήσαν αυτές μάλλον. Ας ξεκινήσουμε. Πολίνα Τριγωνίδου. Ναι. Σωστά. Σωστά. Η Βουγιούκα. Βουγιούκα. Η Αναστασία που έγινε χολύπτρια. Ναι, όλες αποκαταστήθηκαν όμως. Η Τοκμακίδου που πήγε στην Αθήνα, δεν είναι αυτή. Ναι, 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 ναι. Όχι, όχι, εδώ είναι, αλλά και αυτή έχει... Ποια είναι που πήγε στην Αθήνα. Στην Αθήνα είχε πάει η Λαμπρίνα. Έχει πάει. Που ερχόταν εδώ και μας. Το επίθετο δεν το θυμάμαι τώρα. Σε με συγχωρέσει. Εκεί πέρασαν πολλές, τις οποίες μετά εξαφανίστηκαν. Δεν εξαφανίστηκαν. Κάνανε ένα βήμα στην καριέρα τους παραπάνω. Όχι, εξαφανίστηκαν, δεν φέρνεις καινούργιες εδώ. Α, τι να κάνουμε, τώρα έχονται άλλα μεγάλα ταλέντα. Οι έρευνες δηλαδή με πέθαιναν.
Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Και είναι ένα πλήγμα για την εκπομπή. Η Γουγιούκα είναι στην Κύπρο. Η Γουγιούκα είναι στην Κύπρο, ναι. Πάμε. Σε ό,τι αφορά την ομάδα μου στο μπάσκετ, χτυπήσαμε τον πάτο του Βαρελιού, μάλλον τον τρυπήσαμε κιόλας. Ναι, έφερε παίχτη χθες ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνιζόταν στην τρίτη κατηγορία. Β, ναι. Μετά από 40 χρόνια, πρώτη φορά πήγα 13 χρονών στο μπάσκετ, τη χρονιά που πήρε ο Άρης στο πρωτάθλημα του Παπαγεωργίου, μια χρονιά πριν έρθει ο Γκάλης. Μετά από 40 χρόνια λοιπόν πήγα για πρώτη φορά μόνο σε δύο μάτς του ΠΑΟΚ. Στο ΠΑΟΚ Κάρης και σε ένα άλλο. Ναι. Τα παιδιά μου πλέον που είναι 17 και 14 έχουν πάρει χαμπάρι και δεν γουστάρουν να πηγαίνουν με ΠΑΟΚ γιατί είναι μαπά. Ναι, τώρα δεν υπάρχει ανταγωνισμός και το θέαμα είναι πολύ πεσμένο. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και σε αυτόν τον ΠΑΟΚ των τελευταίων ετών, βλέπεις ας πούμε ότι η Εθνική είχε δύο παίχτες, αν δεν κάνω λάθος, που περάσαν από τον ΠΑΟΚ. Ο Χρυσικόπουλος τελείωσε στην ΑΕΚ πήγε. Ναι, όχι, λέω για το φέτος, ας πούμε, στο ρόστερ είχε τον Κόνιαρη και τον Αθηναίο, οι οποίοι ήταν πέρυσι, προπέρυσι, ας πούμε, ο Αθηναίος πότε ήταν. Ναι, εντάξει, αλλά η ομάδα έχει κάνει άπειρα βήματα προς τα πίσω. Ναι, πλέον είναι... Μεγάλο λάθος, κατά τη γνώμη μου, είναι η θέση που είναι το Παλατάκι. Αν το Παλατάκι ήταν εκεί που είναι το σχολείο στην Τούμπα, η ομάδα θα ήταν σε άλλο επίπεδο, θα είχε το χειρότερο μάτσο με ομάδα γάμα εθνική, θα πήρε πάνω 2.000 άτομα. Δεν νομίζω, είναι τόσο. Ο κόσμος δεν αγαπάει το μπάσκετ. Ας είχε επιτυχίες και θα σου λέγαμε. Καλά, εντάξει, πάντα. Πάντα. Ακόμη και αυτό που λες, αν είχε επιτυχίες, θα είχε και 5.000 κόσμο. Βόλεϊ, ναι. Στο βόλεϊ σε ένα μάτσο με τον Ολυμπιακό, σε έναν τελικό, με ρώτησε ένας μπάρμπας. Καλά το βόλεϊ στα 15 δεν είναι με αλλαγές. Καλά, εντάξει. Εμπιθικά, εδώ φωνάζανε τάπα. Σηκωνόταν ως για μπλοκ και φωνάζανε τάπα στο βόλεϊ. Αυτά, οπότε η ομάδα έκανε πολλά βήματα προς τα πίσω. Πάλι παρακαλάμε το σαφίδι με το χέρι. Πρώτο φαβορή, πάω και Άρης είναι τα πρώτα φαβορή για υποβασμό φέτος. Και δεν ξέρω αν το έχει αντιληφθεί ο κόσμος. Επειδή είναι μπασκετικός και Πανιόνιος είναι στο ίδιο χάλι μαύρο. Άρα... Μας έχουν ξεπεράσει ομάδες τύπου Λίμνου. Ο Ηρακλής που ήταν 5 χρόνια στην... Ο Ηρακλής είναι μια χαρά νοικοκύρης, ναι. Απλώς δεν ξέρω αν έχεις πάει τώρα τελευταία στο Ιβανόφι, είναι πλέον φρικτό. Δεν είναι έχω. Πάρα πολύ μετασχεδισμένο, θέλει πολύ γερή ανακαίνιση. Ναι. Τα μάτς τα τελευταία στα play-offs Α2 είχε 40 βαθμούς μέσα. Ναι, είναι και αυτό δείγμα της κατάστασης που είχε περιέρθει. Τα καταστραμμένα, τα ηλεκτρονικά τα βλόκα καταστραμμένα με τα μισά λαμπάκια καμένα. Μάλιστα. Μακάρι να το ανακαινήσει ο Ηρακλής, πάντως είναι νοικοκύρης ο Ηρακλής και πιστεύω ότι έχει και πάρα πολύ κόσμο γιατί έχει φοβερή δίψα. Ναι, ισχύει αυτό. Δεν έχει και ποδόσφαιρο. Τη στιγμή δεν έχει ποδόσφαιρο. Πάντως να ξέρεις ότι και το δικό σου εμπάργκο και οι δικές σου έτσι παρενέσεις είναι φωνή και άλλων ακροατών που θέλουν την επιστροφή των ερευνών, ναι, και των γυναικών. Ναι. Συγγνώμη, τόσες γυναίκες έχεις στα πόδια σου και τόσες γυναίκες έχουν τη ματαιοδοξία να βγουν στα μίντια. Μπα, δεν είναι, καμία από τις κοπέλες που έχουν έρθει σε μένα δεν είχαν τη ματαιοδοξία. Εγώ τις παρακαλούσα. Ελάτε. Δηλαδή αλλάξαν κατεύθυνση στη ζωή τους χάρη σε μένα. Χάρη σε μένα. Λένε τι πρέπει να αποφύγουμε. Κάτι τέτοιες εκπομπές σαν τη δικιά μου. Μακάρι. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα. Αυτά. Χάρηκα εγώ. Τσαο. Έτσι. Χαίρομαι. Όταν και ακροατές με τους οποίους όχι για τον παρελθόν συνομιλούσαμε όλοι λίγο τι περισσότερο. Είναι συσπειρωμένοι. Είναι συντονισμένοι. Κανείς δεν χάνεται σε αυτήν εδώ την εκπομπή που ανά τη χρονιά αλλάζει και ύφος. Είναι εκπομπή χαμελέων. Θέλουμε μία ώρα παραπάνω μάλλον για να τα χωρέσουμε όλα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαστε μοναστηριακή εκπομπή. Και δεν θέλουμε... Μοναστηριακή εκπομπή και δεν θέλουμε γυναίκες. Έτσι, η μόνη γυναίκα που έχει δικαίωμα να βγαίνει είναι η Χριστίνα. Έτσι. Άβατο, το άβατο του λόγου επειδή. Το άβατο. Και ο μόνος που έχει δικαίωμα να ζητάει κοριτσάκια είναι ο Παφούλιας. Κανένα κοριτσάκι. Ποια είναι. Και ποια είναι, ναι. Αλλά επιμένει, ενώ έχουμε αλλάξει ύφος, επιμένει ότι θα βρει μια θαλπορή. Και την Κατερίνα, δεν θέλουμε άλλες. Μάλιστα. Είμαστε, ναι. Είμαστε αφοσιωμένοι στο στόχο μας. Έτσι, έγινε. Τσάου. Λοιπόν, για να προλάβω να αναφέρω και το μεγάλο ζήτημα της χθεσινής ημέρας, όπως έλεγα. Λοιπόν, διαβάζουμε τώρα στις σελίδες, σε όλες σχεδόν. Στέλιος Χανταμπάκης. Κάποιοι θα αναρωτηθούν ποιος είναι αυτός. Είναι ένας παλαιός παίκτης του Survivor, του πρώτου, αν δεν κάνω λάθος. Όλγα Πηλιάκη. Enjoy this trip.
πλήρωσαν 51 ευρώ για σουβλάκια στη Νέα Υόρκη. Ο Στέλιος Καταμπάκης, διαβάζω το άρθρο, και η Όλγα Πηλιάκη τις τελευταίες ημέρες βρίσκονται στη Νέα Υόρκη μαζί με τα παιδιά τους. Το ζευγάρι μέσω των Instant Stories έδειξαν το λογαριασμό τους όταν ένα μεσημέρι αποφάσισαν να φάνε σουβλάκια. Συγκεκριμένα ο Στέλιος Καταμπάκης, καταρχήν, είσαι στη Νέα Υόρκη και πας να φας σουβλάκια, δηλαδή αυτό βρήκες να κάνεις. Σουβλάκια εννοούν μάλιστα τα σάντουιτς, όχι σουβλάκια, καλαμάκια όπως τα λένε, για να διευκρινίζουμε. Είσαι στην Times Square και πας να φας σουβλάκια. Συγκεκριμένα ο Στέλιος Χανταμπάκης αποκάλυψε πως για 4 τυλιχτά, έχει τυλιχτά, καλά σας κάνουν, μία χωριάτικη, μία μερίδα πατάτες και ένα αναψυκτικό πλήρωσαν 51 ευρώ και μαζί με τα tips περίπου 61,5 ευρώ. Δώσανε 10 ευρώ, 10 μισό tips. Σόπα ρε, απλές. Αλλά επιμένω, και έχει φωτογραφία και τα τυλιχτά, είσαι στη Νέα Υόρκη, στο κέντρο του κόσμου, όπου έχεις κάθε πιθανή κουζίνα για να τραφείς και επιλέγεις να φας σουβλάκια και χωριάτικη. Μπράβο, μπράβο, γιατί εντάξει, πρέπει να διατηρούμε την Ελλάδα που και αν πηγαίνουμε τη διατηρούμε μέσα μας. Και τα πλήρωσε, λέει, 60 ευρώ. Εντάξει, σε ένα νησί των Κυκλάδων να πας, πάλι τόσο θα τα πληρώσεις, μη στεναχωριέσαι. Ήδη στη μέση είναι νεοερικέζικες, φίλε μου, Στέλιο Χανταμπάκη, αν μας ακούς, γιατί έχουμε και διαφορά ώρας, οπότε μπορεί. Αφού είσαι στη Νέα Υόρκη και πράττεις ελληνικά, πρέπει να ακούς και ελληνικές εκπομπές. Καλημέρα στη γραμμούλα. Δεν είναι δυνατόν να αναφέρονται γυναικεία ονόματα στην εκπομπή και να γίνεται παράληψη να αναφερθεί η Κατερίνα η Βουγιούκα. Μα υπόθηκε. Με τις έρευνες της ανέβασε την ακροαματικότητα στα ύψη. Υπόθηκε. Δεν ακούς την εκπομπή, και, μάλλον. Την Κατερίνα άκουσα από τη Θάσο. Όχι, δεν είπε κανείς Θάσο. Μόνο σου βάζεις λόγια Κατερίνα και. Κατερίνα η Βουγιούκα να πάρει τηλέφωνο τώρα. Τώρα. Έγινε τσά. Οργή λαού, Καθένας με τα δικά του εννοείται. Και εγώ τα δικά μου βέβαια, γιατί μην ξεχνάμε ότι πάντα η εκπομπή μας είχε έναν γάστρι μαργικό προσανατολισμό. Σίγουρα ο Χανταμπάκης θα ήταν από τους Έλληνες στην Αγγλία που θα κάνανε παρέα, τους Έλληνες φοιτητές που θα κάνανε παρέα μόνο με Έλληνες, θα πήγαινε στις ελληνικές βραδιές, θα περίμενε τα τάπερα από την Ελλάδα. Και άλλα πολλά τέτοια ωραία. Για 3 οκτάρια, για λιγουλάκι ακόμη στους εθέρες FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα διαδίκτυα, στα ίντερνετ και στα Facebook μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Πληροφορία, Μπάμπη. Παρακαλώ. Ο Χανταμπάκης έχει σουβλαντζίδικου στην Αθήνα. Σοβαρά μιλάς. Όχι, δεν σε κάνω πλακά, τέσσερα τώρα. Έχει σου... Και αυτό το κάνει και λίγο και σαν τρολιά για το δικό του το μαγαζί. Ξέρεις αυτά τα... το φλωροκατεστημένο των media, ξέρεις τώρα για να δείξω εγώ ότι αυτό... Έχει μαγαζί στην Αθήνα, ζουλαντζίδικο. Μπράβο, μπράβο που γνωρίζεις αυτή την πληροφορία. Τη χάνει, τέλος πάντων δεν είναι ώρα να το συζητήσουμε, αλλά σου λέω, έχεις σουβλαντζίδικο. Ότι του στείλω ότι σε μένα είδατε που γκρινιάζετε για τις τιμές. Μπράβο. Και ένα άλλο που θέλω να καταγγείλω, που αυτό είναι το πιο σημαντικό, το πρώτο δεν είναι τίποτα που είπα. Η επίσημη στοιχηματολόγος της FIBA, η Χριστίνα, γιατί μπήκε στη FIBA, στο μπάσκετ. Και να βγει να μας απαντήσει, έκανε σκληρές δηλώσεις. Ναι. Δεν θα ταΐσω και με μπάσκετ τη Θεσσαλονίκη. Είναι σκληρό αυτό που είπε. Και αν έχει το θάρρος και τη δύναμη να βγει και να μας απαντήσει. Γιατί έγινε επίσημος στοιχηματολόγος της FIBA. Την Παρασκευή που δίνουμε τα προγνωστικά της παρέας θα κληθεί να τοποθετηθεί περί του θέματος. Να τοποθετηθεί και τις δίνουμε και 20 λεπτά. Διότι ήταν σκληρές οι δηλώσεις. Βαρέθηκα να ταΐζω τη Θεσσαλονίκη. Όχι άλλο και με μπάσκετ. Να βγεις και στενά να απαντήσεις. Αν άκουγε ο Χανταμπάκης την εκπομπή μας, δεν του φαίνονταν πολλά τα 60 ευρώ που έδωσε στην. Σου είπα, ήταν, ξέρεις, αυτά τα ΤΕΜΕΚ αθηναϊκά. Ότι ΤΕΜΕΚ πήγα εγώ εκεί. Και επειδή γίνονται με τις τιμές τώρα, δεν ακούσαν. Καταρχήν είπε την αλήθεια. Τόσο θα τα πλήρωνε και πάμε κάπου στις Κυκλάδες. Τόσο θα τα πλήρωνε. Ναι, τόσο. Είχε μαγαζί στην Αμοργό σουβλατζίδικο που τον Ιούλιο είχε 2,5 ευρώ το τυλιχτό που ήταν μια σπιθαμή και τον Αύγουστο το έκανε 3.
ψυχρό, ρε. Το οποίο το κορυφαίο, πέρα το ότι ήταν θεοαργή, έκλεινε το μεσημέρι. Έκλεινε. Ναι, επιχειρηματικό. Έτρεπε σε λίγο γυράδικο κλειστό το μεσημέρι. Το μεσημέρι. Και μετά όταν θα το κλείσει, μια και καλή θα λέει, με πολεμήσανε. Με πολεμήσανε. Ναι, οι αλήτες. Και έτσι κλειστό το μεσημέρι. Χριστίνα Παρασκευή. Έτσι, έγινε. Φιλιά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Θέλει να μην πάει ο άνθρωπος να κάνει τον μπανάκι το μεσημέρι, να κοιμηθεί λίγο. Ναι, πότε θα δουλέψει. Έχει 1,5 μήνα, 2 μήνες σεζόν στην Αμοργό για να δουλέψει. Σιγά τώρα μην κάνει το μεσημέρι. Εννοείται. Ο οποίος ο Θεός. Το λέω καλημέρα. Τον οποίο το Θεό το μνημονεύω, γιατί πήγαμε να παραγγείλουμε. Ήμασταν 3 άτομα. Ναι. Έκανε 20 λεπτά να μας ετοιμάσει τα σάντουιτς και μας φώναξε το νούμερο 63 να έρθει να παραλάβει. Και ήμασταν μόνοι μας. Και δεν είχε καν 63 τραπέζια. Και μας τα έδωσε στο χέρι, ούτε καν πιάτο. Θεός. Εντάξει. Σαν παγωτά. Τι να λέμε τώρα. Απίστευτο. Νότια Ελλάς. Τι κάνουμε. Καλά είμαστε. Χαιρόμαστε. Έχει βρέξει. Πού. Μας έκανε καύσωνα και έχει βρέξει. Γυρίσαμε στην κανονικότητα στο Λονδίνο. Έτσι. Δεν μου λες τα τυλιχτά στο Λονδίνο πόσο έχουνε. Πάθεις κανένα εγκεφαλικό θες. Ξέρω ότι πάνω κάτω είναι, και δώσε λίγο στον κόσμο για να συγκρίνουμε με Νέα Υόρκη. Έξι κάτι λίρες. Έξι. Και είναι αθηναϊκής προσέγγισης ή σαλονικιώτικης. Κάπου εκεί ενδιάμεσα. Ενδιάμεσα. Μάλιστα. Δεν είναι, να μην πω όνομα τώρα. Ναι. Δεν είναι κάπου εκεί στην Τούμπα. Καλά, εντάξει, αυτά τώρα είναι extreme. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αλλά δεν είναι και αυτό το αθηναϊκό εκεί πέρα που έχουμε στην Καμάρα. Εντάξει, κάπου. Καλά είναι μόνο. Είναι κάπου ενδιάμεσα. Ναι, κάπου για Λονδίνο. Αλλά είναι δυνατό τώρα, ας πούμε. Έστω, θα πάω εγώ στο Λονδίνο και θα πάω να ψάξω να φάω πιτόγυρο. Το κακό ξέρεις ποιο είναι, φίλε. Έχουν την ρετσίνα 15 λίρες. Δεν είναι να παίζει ο ΠΑΟΚ στο Λονδίνο, δηλαδή. 15 λίρες στη Ρετσίνα, να παίξει ένα μπάτσα, πάει ο άλλος. Φαντάζεσαι εδώ, κάσε τρεις να πούμε. Και τρεις κόκκες να πούμε. Τελείωσε μέσα. Θα ανεβάζει μετά Insta Stories. Τι πληρώσαμε για τη Ρετσίνα, μάλιστα. Πώς είμαστε καλά. Καλά. Ρεσί, έχει κανένα μπατμανίδι εδώ πέρα. Όχι Λονδίνο, λίγο πιο έξω. Πού? Στην Αγγλία, Leeds, κάπου νομίζω είναι. Τι, τραγουδιστή, συνάδελφο, ανταγωνιστή, τι. Ηλεκτρολόγος. θα έπρεπε, όσο και εγώ παιδί της εργατιάς να είμαστε συγγενείς, αλλά όχι, δεν είμαστε. Okay. Δεν είναι. Εντάξει. Μήπως προφασίζεται για να κερδίσει έγκλη και να ανεβάσει τις δουλειές του ότι είναι συγγενής μου. ή θέλει να το αποφύγει το επίθετο. Κάποτε μου είχαν γράψει μέσα στο YouTube, ας πούμε, ότι ντροπιάζω το όνομα Μπατμανίδης και με βρίζανε. ναι, υπάρχει και την καταγραφή. Μυθικές στιγμές, μάλιστα. Ωραία. Να κάνουμε στην εκπομπή έναν φίλο ακόμα, να τον βρούμε. Έναν φίλο ακόμα να κάνουμε στην εκπομπή, να τον βρούμε, φίλε. Πρέπει να τον βρεις. Ποιον φίλο. Παλικάρι έπαιξε ένα σκοράριο Μίσιτς, 58 απόδοση. Έτσι. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Δεν είναι απίθανο Μίσιτς, με τις ελάχιστες συμμετοχές. Και έχει πετύχει γκολ, έχει δείξει ότι έχει επαφή με τα δίχτυα και είναι και μέσα στις φάσεις. Δεν ήταν απίθανο. Και είχε κοτσάρι σε αυτό, δηλαδή είχε παίξει δύο παιχνίδια αυτό, και είχε κοτσάρι την Μπαρτσελόνα άσο, 1-28. Και τι ήρθε? Ήρθε 5-2. Εντάξει, λέω μήπως ήρθε κανένα τέτοιο αυτό το κλασικό. Καναχή και τέτοια, μάλιστα. Να τον μνημονεύσουμε και να βγει αυτός ο Τιτάνας να συνομιλήσουμε. Σε ευχαριστώ. Φιλιά, καλημέρα τα φιλιά μας στο Λονδίνο. Ένα δευτερόλεπτο η γραμμούλα, άντε μερικά δευτερόλεπτα για να κλείσουμε. Καλημέρα. Ένα και χαρακτηριστικό. Ναι. Τώρα εξηγούνται όλα γιατί μας αλλάζεις τα φώτα. Στην προηγούμενη ζωή σου είναι ηλεκτρολόγος. Έτσι ακριβώς. Όχι στην προηγούμενη μου ζωή, στην δεύτερη ζωή που έχω στο Λονδίνο. Γιατί πηγαίνω, έρχομαι. Είμαι μεταξύ Λονδίνου και Σταυροπόλης τον τελευταίο καιρό. Είσαι ένας άλλος Λευτέρης. Ως BBC δεν θα ήμασταν στην Αγγλία. Έτσι. Πέρα από τα καλό και εδώ. Ναι. Αλλά
Άρα δεν είσαι ένας, είστε αρκετοί. Είμαι στη ζωή σου ο ένας κτλ. Να μην κλείσει η εκπομπή αν δεν μάθουμε λεπτομέρειες επί του σοβαρότατου σημερινού θέματος. Τι έγινε η Σουζάνα? Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Ελπίζω η τελευταία γραμμή που θα πάρουμε τώρα να μας έχει ενημέρωση. Σε ευχαριστώ. Φιλιά, φιλιά. Τσάω, τσάω. Για να δούμε τελευταία γραμμούλα. Καλημέρα. Βρέθη η Σουζάνα. Δεν ξέρω. Αύριο απαντήσεις. Φιλιά, τσάω. Βρέθηκε η Σουζάνα. Μπάμπη, άκουσέ με. Χθες που είναι στην περιοχή Batman. Λοιπόν, αυτά. Τα ωραία. Τα όμορφα. Ολοκληρώσαμε. 8 η ώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την χαρά που μας προσφέρετε. Τη χαρά που προσφέρετε και στους άλλους ακροατές. Και κατέρωθεν, ας πούμε, αμοιβαίες οι καταστάσεις. Σε όλο τον κόσμο που συμμετέχει και στον κόσμο που δεν συμμετέχει, αλλά αισθανόμαστε την στοργή του και την άβρα του. Παραδίδουμε σκυτάλι στον Κωστίδιο Τεσσαρό. Θα σας κρατήσει την τροφιά μέχρι και τις 10. Τα ξαναλέμε αύριο το πάρα πολύ πρωί στις 6. Φιλιά, τσάω.